έφυγε αυτός ο Μάρτης, αν και ήταν λίγο τσουχτερός και κρύος έτσι πολύ πολύ. Τελειώνει όμως, πάει, πέρασε. Μας τελείωσε κι αυτός. Τώρα θα πάμε στον Απρίλιο, μήπως έρθει το Πάσχα. Όπως πάντα αγχωμένη μετά τη δουλειά, αλλά δεν μπορώ να μην κάνω τις ανακοινώσεις που έχουμε. Η φίλη μας η Εύα η Πετροπούλου προσκαλεί όλους τους συγγραφείς που γράφουν παραμύθια. Μισό λεπτό να σας το διαβάσω κιόλας. Προσκαλεί να στείλετε τα παραμύθια σας, να διαβάσετε ένα και να το στείλετε στο βιντεάκι. Βιντεάκι λέει, μισό λεπτό να σας πω. Φεστιβάλ, λέει, διαδικτυακό φεστιβάλ στο Μεξικό. Όλοι οι συγγραφείς που γράφουν παιδικό βιβλίο. Όποιος θέλει λοιπόν να στείλει βίντεο, μόνο ιστορίες για παιδάκια. Και αυτό θα μπει, είναι διαγωνισμός που θα βραβευτούν. Τώρα, Εύα Πετροπούλου, μπαίνουμε στο site της ή στο Facebook για να βρείτε το link και να τα κάνετε και να μπορέσετε να καβάλετε συμμετοχή. Τώρα είχα και άλλα, δεν θυμάμαι τι άλλο θέλω να πω. Τώρα είναι πολλά που τα ξεχνάω, δεν πειράζει. Όμως σήμερα έχω μία καλεσμένη και ήταν και απρόσμενη. Βασικά είχα μία τενόρο να φέρω σήμερα, αλλά λόγω ότι ετοιμάζει κάτι για τη Σμύρνη η κυρία Τσολάκη, μας έστησε. Μάλλον μας ζήτησε να τις παραχωρήσουμε άλλη στιγμή. Και ξαφνικά οι άγγελοι, τη Δευτέρα το πρωί, εκεί δηλαδή που μου λέει η κυρία Τσολάκη δεν θα μπορέσω να τα καταφέρω, τσάπ χτυπάει το τηλέφωνό μου και πραγματικά ακούω μια αγγελική φωνή από την άλλη γραμμή. Και έναν άνθρωπο πολύ θετικό, που βέβαια τον γνωρίζω, και μου λέει, έλα, εγώ είμαι. Τι θα γίνει, θα κάνουμε εκπομπή, θα πούμε τα νέα. Το συνέδριο για τους οδοντίατρους έγινε, η ημερίδα έγινε. Και εμείς δεν έχουμε πει τίποτα, δεν έχουμε αναφέρει τίποτα. Σας παρουσιάζω, να είμαστε, σας παρουσιάζω λοιπόν την αγαπημένη μας φίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Την οδοντίατρος, χειρούργος οδοντίατρος, συστήσου. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είμαι η Μαρία Αγραπίδου, είμαι χειρουργός οδοντίατρος. Μαρία Αγραπίδου, εντωμεταξύ μου λέει χειρουργός οδοντίατρος και βλέπω ένα κοριτσάκι, αγγελάκι, όπως το είπα, αγγελάκι. Μικροδείχνεις πάρα πολύ, δεν ξέρω αν σου το έχουν δεν πει. Δεν είμαι μικρή η Ολυμπία μου, το ξέρεις, αλλά μικροδείχνω το ναι. Το ξέρω από τις σπουδές, το ξέρω από το έργο που έχεις κάνει, αλλά εγώ δεν το μαρτυράω, γιατί πραγματικά είσαι 25, εκεί. Δηλαδή άμα σε δούμε στο δρόμο έτσι σε κάνουμε, άντε να το μαρτυρήσεις εσύ. Εγώ θα το μαρτυρήσω, δεν θα πω ακριβώς πόσο είμαι, δεν έχει σημασία, αισθάνομαι 25, αλλά δεν μπορώ να είμαι 25 γιατί έχω ένα γιο που είναι 16. Α, κατάλαβες, θα κυκλοφορείς σε 5 χρόνια με το γιο και θα λένε, α, καλά τρώσα του λένε. Δεν με κυκλοφορεί. Γιατί δεν θέλει. Γιατί δεν θέλει τη μαμά, λέει. Γιατί έχω ένα φιλαράκι που δεν θέλει τη μαμά του να την παίρνει μαζί, τη φίλη μου τη Μαρία, φιλάκια Μαρία, γιατί της την πέφτουν οι φίλοι του. Είναι 16 χρονών αυτά και όχι, μου λέει δεν θέλει, γιατί οι φίλοι του λένε όλα με τη μαμά, με τη μαμά. Αλλά είναι και αυτή πολύ όμορφη γυναίκα. Είναι, αυτά είναι τα, ξέρεις που μας διεκδικούν λίγο τα αγόρια. Γύρω στα 20, γιατί και εμένα έτσι ήταν ο γιος μου 15-16, με το παιδί είναι 18, είναι από όλα καλούμπα. Δεν θέλει τίποτα. Τώρα δεν ξέρω αν στα 30 πάλι ξαναγυρίσει. Εάν παντρευτεί και κάνει κάνα παιδάκι. Ναι, μόνο έτσι. Έλα μανούλα θα έλα, λέει. Λοιπόν, σε καλωσορίζω κοριτσάκι μου όμορφο. Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και εσένα. Και σήμερα διάβαζα όλη τη σημασία, το όνομα Μαρία της Παναγίας, τι σημαίνει. Έχει μεγάλη, να κάτσεις να διαβάσεις το όνομά σου, τι σημαίνει. Και βέβαια τώρα αφού είπα πάρα πολλά και ζάλισα τον κόσμο, θα δίνω το χρόνο. Έχεις πολλά να μας πεις. Ναι, έχω δεν να θα σας πω, πω για τα καλλιτεχνικά σου, γιατί όχι, αυτά όχι. Θα δώσουμε ραντεβού αρχές Μαΐου, θα το πω στο τέλος. Εντάξει, μια πάμε χαρά. Τα ιατρικά. Ας πούμε λοιπόν για μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας, που γίνεται κάθε χρόνο στις 20 Μαρτίου. Εμείς λοιπόν, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς,
που έχω την τιμή να είμαι πλέον και μέλος του Δέλτα Σίγμα, γιατί είχαμε εκλογές στις 20 και 21 του μήνα, έκανε μια πολύ ωραία και πολύ μεγάλη εκδήλωση. Κάναμε μια γιορτή ανοιχτή για όλο τον κόσμο στο Πασαλιμάνι, απέναντι από το ιστορικό ρολόι, στην πλατεία Κανάκη, το Σάββατο 19 Μαρτίου, το πρωί από τις 11 έως τις 2 το μεσημέρι. Εκεί μπορούσε να έρθει όλος ο κόσμος. Είχαμε και δώρα να τους προσφέρουμε από τον μεγάλο χορηγό μας στην ίντερνετ. Και μέσα σε αυτά τα δώρα τους είχαμε και μία έκπληξη. Είχαμε φέτος κάνει τη δράση να απευθύνεται σε όλο το κοινό και στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Είχαμε λοιπόν εκτός από τα δώρα στοματικής υγείας που ήταν μέσα, στοματικής υγιεινής, συγγνώμη, που ήταν μέσα στη σακούλα, είχαμε και ένα σελιδοδείκτη με οδηγίες στοματικής υγιεινής στη μέθοδο Μπράιλ. Για τους ανθρώπους με μειωμένη όραση. Πολύ ωραίο. Αυτό ήταν και μια κίνηση που γινόταν παλιότερα και στα δημοτικά και σε αυτά και τώρα έγινε γενικά. Γιατί κακά τα ψέματα, και θα σου το πω από δική μου εμπειρία, έτσι που λέγαμε τώρα για γιους, ότι εμένα ο γιος μου με έμαθε να πλένω τα δόντια μου. Εγώ δεν ήμουν μικρή να πλένω τα δόντια μου. Οι γονείς σου δεν σου έδιναν το παράδειγμα. Ναι, δεν είχαν αυτό το παράδειγμα. Και βέβαια και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου χάλια δόντια. Ο μπαμπάς πέθανε χωρίς δόντια. Δεν είχε ούτε μασέλα ούτε τίποτα. Η μητέρα μου, εντάξει, τώρα τα φτιάχνει. Αλλά ο γιος μου τη Δευτέρα Δημοτικού, νομίζω, άρχισε να μου μιλάει και να τον βλέπω να θέλει να πλύνει τα δόντια του. Θέλω να σου πω για από το σχολείο την παιδαγώγηση. Όπως θα σου πω και ένα άλλο, στην Παλαιστίνη ή στην Βιθλεέμ, αν και είναι πολύ πλούσιοι άνθρωποι, και σου μιλάω για τους πλούσιους άνθρωπους, γιατί έχω κάποιους φίλους που έχουν πολλά λεφτά, πετρολοπηγές, δεν έχουν παιδεία. Αν δεις, όλοι είναι χωρίς δόντια. Δεν έχουν παιδεία για τα δόντια, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Το πιστεύω και να σου πω και κάτι γραφικό, που το βάζω στις περισσότερες ομιλίες μου στα συνέδρια ή τις ημερίδες. Στο Μπαγκλαντές, που είναι πάρα πολύ φτωχός ο κόσμος, υπάρχουν οι υπαίθριοι οδοντίατροι. Εκεί λοιπόν στρώνουν την πραμάτια τους τις οδοντοστοιχίες στο δρόμο, πάει ο πελάτης, του τη βάζει στο στόμα και την προσαρμόζει στο στόμα του. Και ενώ στην αρχή το βλέπει το κοινό και γελάει, μετά συνειδητοποιεί ότι πω που είμαστε τυχεροί που ζούμε σε μια προηγμένη χώρα και μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε. Τώρα σου μιλάω για μια χώρα σωστή περίσταση, με πετρελοπηγές και με τέτοια. Εμένα ήρθε ένας γνωστός μου από εκεί με πάρα πολλά λεφτά. Του λέω πολλά λεφτά. Δεν ιστεριότανε το χρήμα, δηλαδή, για να πείσω. Δεν ήταν τριτοκοσμικό, κατάλαβες τι λέω. Δεν έχουν την παιδεία, ναι. Δεν έχουν την παιδεία. Και όταν ήρθε εδώ και το εξηγούσα ένα ολόκληρο καλοκαίρι πόσο σημαντικό είναι να φτιάξεις τα δόντια σου, πήγε μετά κατευθείαν στη Βουλγαρία αυτός και τα φτιάξε στη Βουλγαρία. Ούτε καν στη Παλαιστίνη, ούτε καν από εκεί, ούτε εδώ. Πήγε Βουλγαρία και τα. Και τα έκανε ωραία τα. Μιλάμε, δεν είχε καθόλου δόντια. Τέσσερα δόντια είχε. Και νέος άνθρωπος, 40 χρονών. Οπό. Και με λεφτά, δηλαδή, εμένα για να ζώσω καταλάβεις μου φέρει μαργαριτάρια δώρο. Κατάλαβα, κατάλαβα. Είναι η παιδεία τους. Εντάξει, εμείς εδώ στην Ελλάδα βέβαια έχουμε κάνει πολλά βήματα σε αυτό το θέμα. Να σου πω για το Υπουργείο ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον φέτος, γιατί 2 χρόνια εμείς δεν πηγαίναμε στα σχολεία να κάνουμε προληπτικές δράσεις, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς έχει μεγάλη παράδοση στην πρόληψη. Πηγαίνουμε στα σχολεία, πηγαίνουμε σε καπί, πηγαίνουμε σε ειδικά σχολεία και κάνουμε προληπτικές δράσεις. Δηλαδή εξετάζουμε τα παιδάκια και μαζί με το χαμόγελο του παιδιού συνήθως που μας προσφέρει κινητή οδοντιατρική μονάδα, εξετάζουμε τα παιδιά, σημειώνουμε τι προβλήματα έχουν. Μα κάπως έτσι μπήκε και ο γιος μου, έτσι και από μετά, το σχολείο. Ακριβώς, και μετά έχουμε και ένα γράμμα το οποίο είναι σφραγισμένο για τους γονείς και εξηγούν τι ακριβώς προβλήματα έχουν τα παιδιά. Τους κάνουμε ομιλίες, διαδραστικά παιχνίδια και έτσι τα παιδιά καταλαβαίνουν τη σημασία που έχουν τα δόντια στο και στόμα. Έχουν βγει και πολύ ωραία παραμυθάκια για την τεριδόνα, για το ένα. Βέβαια, το άλλο. Βέβαια, βοηθούν πάρα πράγματα. Πολύ αυτά. Πολλά βίντεο στο YouTube, αν μπείτε, έχουμε και εμείς ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς στην Οδοντοστοιχούλα, που είναι ακριβώς 2 λεπτά όσο χρόνο χρειάζεται το παιδί να βουτσίσει τα δόντια του. Και έτσι το βλέπει το παιδάκι και όση ώρα βλέπει το βίντεο βουρτίζει τα δόντια του και είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον έχει μπει σε ένα σωστό ρυθμό και τα βουρτίζει όσο πρέπει. Οπότε όλα αυτά μας βοηθούν. Αλλά το σημαντικό είναι ότι φέτος
Έχει μπει στην ευέλικτη ώρα στο δημοτικό μάθημα για τη σωματική υγεία. Και φέτος που πήγαμε και εμείς σε κάποια σχολεία, παρατηρήσαμε ότι σε όλα τα σχολεία που πήγαμε, τα παιδάκια ξέρουν τα πάντα. Εμένα ήξεραν να μου πούν τη μορφολογία του δοντιού, πώς βουτσίζουμε τα δόντια. Και σε ένα σχολείο, στην Καλλιθέα, που θέλω να πω με μεγάλη περηφάνεια, επειδή είναι και η περιοχή που κατοικώ, εκεί τα παιδιά μου τραγούδησαν και ένα τραγούδι τον οδοντογιατρό. Είστε ιδέες. Και στον Πειραιά φέτος, αυτό να το πω και να το τονίσω, και κάποια στιγμή θα σου το στείλω και σένα το βίντεο, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έκαναν στο ειδικό σχολείο Πειραιά, έκαναν ένα βίντεο το οποίο έγραψαν τους στίχους τα παιδιά, το τραγούδισαν τα παιδιά μαζί με τη βοήθεια της μουσικού του σχολείου και μας έχουν στείλει ολοκληρωμένο το βίντεο που πραγματικά τραγουδούν ένα τραγούδι για τα δόντια. Για να μας το κάνουν εμάς δώρο για την Παγκόσμια Μέρα Στοματικής Υγείας. Και από τον Φάρο Τυφλών μας έφτιαξαν ένα πολύ μεγάλο έργο που ήταν με πυλό και μέθοδο Μπράιγ, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά που δεν βλέπουν καλά να το πιάσουν και να καταλάβουν. Με την Πομπά και τον Όλη. Με αυτό. Ναι, με συγκίνησε γιατί είναι ωραία. Έκαναν τρομερή δουλειά τα παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, ανέβασε και ο κύριος Πετρόπουλος που του έστειλα στο site κάποιες εικόνες και είχαμε βάλει και αυτές μέσα. Εξαιρετική δουλειά. Οι διευθύντριοι και οι δάσκαλοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι παιδαγωγοί, όλοι έκαναν φοβερή δουλειά. Και θέλω να πω ότι πραγματικά το δημόσιο σχολείο έδειξε το επίπεδό του, έτσι. Όχι, έχει ξεκινήσει. Αν τώρα ο γιος μου είναι 26, βάλε τώρα πόσα χρόνια. Mm-hmm. Έχει περάσει δηλαδή 20 χρόνια, τώρα έχουν περάσει. Τώρα είμαστε σε και πολύ καλό επίπεδο. Βλέπεις ότι είναι γνώστες. Αλλά θέλω να σου πω, εγώ ας πούμε που με το 70 γεννηθείς, το 74, δεν είχα αυτή την παιδεία στο σχολείο. Αργότερα, όταν, δηλαδή μετά που ενηλικιώθηκα άρχισα να μπαίνω, δηλαδή που άρχισαν και χαλάγαν τα δόντια μου και είχα προβλήματα και πήγαινα στον οδοντίατρο και μετά με δίδαξε ο γιος μου. Έτσι είναι. Από το σχολείο δηλαδή. Έτσι είναι. Εμείς, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά μόνο, ξέρω να σας πω τα στοιχεία, εξετάζουμε υπό νόρμαλ συνθήκες, όχι την περίοδο του απαγορευτικού βέβαια, εξετάζουμε 15.000 παιδιά. Άρα, τι ήθελα να σου πω, όταν έλεγα σήμερα σε κάποιους συμμαθητές που ασχολούνται με την υγεία και έλεγα θα έχω καλεσμένη την μου λέγανε, αμέσως ρωτήσανε, ρε παιδί μου, η οδοντίατρη, και μια φίλη μου το είπε, η οδοντίατρη είναι ακριβή. Και της λέω, να σου πω κάτι, τώρα δεν είναι τόσο ακριβά όπως ήταν, ξέρω, όταν ήμουν εγώ 20 χρονών και ήθελα να βάλω θήκη και μου λέγανε κάτι χιλιάρικα. Ναι, εγώ... Τώρα έχουν πέσει πάρα πολύ. Εντάξει. Και έχουν βγει κάτι κάρτες, τι γίνεται τώρα σε αυτό, γιατί... Όλοι ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που πολλοί δεν φτιάξανε τα δόντια τους. Δηλαδή η μικρομεσαία τάξη ναι. Ήταν λίγο αδύνατο. Εγώ θυμάμαι ότι ήθελα να κάνω από νεύρος και μου πάνε 170 ευρώ και το χάσα το δόντι. Δεν μπορούσα να την κάνω. Ναι, κατάλαβα. Αν όμως σκεφτείς ότι η οδοντιατρική είναι μια ειδικότητα η οποία δεν χρειάζεται νοσηλεία. Αν πάθεις οτιδήποτε άλλο και χρειαστεί να νοσηλευτείς σε μια ιδιωτική κλινική, μιλάμε πάντα, γιατί η οδοντίατρη στην Ελλάδα επιτοπλίστων το 90% είμαστε ιδιώτες. Αν λοιπόν πας σε ένα νοσοκομείο και νοσηλευτείς 5 μέρες, θα δώσεις πολύ περισσότερο από το να φτιάξεις τα δόντια σου. Δεν θέλω να πάω και χωρίς νοσηλεία. Σου εξηγώ ότι είναι μια ειδικότητα η οποία λάθος νομίζετε ότι είναι ακριβή. Δεν χρειάζεται νοσηλεία. Άρα δεν πληρώνεις χρήματα σε ένα νοσοκομείο. Και επειδή δεν πληρώνεις οτιδήποτε γρήγορα. Τι εννοείς πρέπει να το δώσεις το δοντίατρο? Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, γιατί να φεύγει ο Έλληνας από εδώ και να πηγαίνει στη Βουλγαρία για να κάνει μια δουλειά στη Βουλγαρία, με 1.000 ευρώ που στη θα του Βουλγαρία, 10. Η ποιότητα δεν είναι ίδια με αυτή μεταξύ, της Ελλάδος. Θα σου πω κάτι άλλο που παρατήρησα εγώ στην αγορά. Εντάξει μετά, γιατί και εγώ έκανα μετά έρευνα. Είχα μια παιδική οδοντίατρος, πραγματικά γιατί είμαι φοβιτσιάρα, που μου βάλε τις θήκες εδώ, mm-hmm. μου βάλε μια θήκη που τώρα έχει φύγει. Ενώ αυτά εδώ είχα δώσει 10.000, όχι ψέματα. Ήταν οι δραχμές τότε, το 23, το 97 ήταν οι δραχμές. Και είχα δώσει 1.000.000, και αυτά εδώ η γιαγιά μου τα έδει, όλοι όμως αυτή τη σειρά θήκες, είναι από τότε. Mm-hmm. Και τώρα έχει αρχίσει λίγο και κατεβαίνει. Μετά, ξέρω, όταν ήμουν εδώ στη Νέα Σημερινή, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ήτανε 270 που είχα πονέψει. Τρελάθηκα. Μετά είδα ότι είναι θέμα οδοντιάτρου. Ναι. Η τιμή εν τέλει. Και μετά είδα τα τελευταία 5-6 χρόνια ότι έχουν βγει κάποιες κάρτες που μπορείς με έκπτωση να κάνεις τα, δηλαδή ναι. Με πολύ προσιτές. Πέραν αυτού, το πρόβλημα, ξέρεις, από που ξεκινάει κατ' εμέ, ότι δεν
προσφέρει το κράτος κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει, παρόλο που εμείς το παλέψαμε πάρα πολύ, να προσπαθήσουμε να βάλουμε μέσα στην περίθαλψη. Βέβαια, στην περίθαλψη και ένα κομμάτι. Ναι, κάποτε όμως είχαμε το ΙΚΑ και το ΙΚΑ τώρα δεν είναι. Πού άντε να βρεις ραντεβού στο ΙΚΑ να κάνεις δόντια. Δεν, αυτό ακριβώς. Το κράτος δυστυχώς δεν προσφέρει κάτι. Επομένως, είναι 100% του ιδιώτη να πληρώσει το ποσό. Εάν ήταν όπως είναι στους γιατρούς με συμβάσεις. Αυτό λέμε. Δεν υπάρχει... γίνεται κάτι με αυτό. Δεν γίνεται. Τόσες φορές έχουμε ζητήσει. Εντάξει, τι ασφάλειες το τόπο καλύβουν με τα δόντια, μόνο αν είναι πατύχημα, μόνο αν είναι. Ναι, εγώ σου λέω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ως κρατική μέρημνα, έστω η πρόληψη, ένας καθαρισμός στον χρόνο δηλαδή, και κάποια πράγματα τα οποία είναι πιο πιθανά να πάθεις, ένα σφράγισμα, μια απονεύρωση. Να υπάρχει μια συμμετοχή. Παλιότερα υπήρχε σε κάποια ταμεία. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, και πίστεψε με, πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν δουλειά. Το επιθυμούν να έχουν συμβάσεις με το κράτος. Δυστυχώς το κράτος δεν κάνει συμβάσεις. Γι' αυτό είναι ένα κομμάτι. Δεν το θεωρούν ιατρικό, δεν το θεωρούν, δηλαδή το θεωρούν καλοπιστικό. Άρα φταίνε και το κράτος που δεν έχει προχωρήσει αυτό. Το κράτος φταίει. Άρα δεν φταίνε και οι Παλαιστίνοι που δεν έχουν παιδεία, κατάλαβες τι σου λέω, ή στη Βηθλέμη από εκεί. Φταίει το κράτος τους. Το κράτος πάντα είναι υπεύθυνο για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Είτε είναι γενική υγεία, είτε είναι σωματική υγεία. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Ναι, γιατί έτσι όπως πάει, το πάνε σαν την αισθητικό δηλαδή, ότι είναι και καλά θέμα αισθητικής. Όχι, νομίζω ότι δεν συμφέρει το κράτος να δώσει, να κάνει συμβάσεις, γιατί θα πληρώνει πολλά χρήματα. Εγώ γιατί πληρώνω ασφάλεια πολλά χρήματα κάθε μήνα. Αυτό δεν είμαι εγώ υπεύθυνη να σου το πω. Να πας να γίνεις από πρόεδρος στον εαυτό, να πας να μου γίνεις βουλευτή. Να γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να μου τα φτιάξεις, ναι. θα σε κάνω βουλευτή μου και εγώ για αυτό το λόγο. Να σου πω, ένα δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν αρκετοί γνωστοί και θα πάμε πολύ να το κάνουμε. Πολύ. Ναι, αυτό σου λέω. Θα πάμε να σε κάνουμε βουλευτή για να μας φτιάξει τα. Αν μη τι άλλο, σε 20 χρόνια. Είχαμε κάνει τώρα, εντάξει, φτάσαμε αλλού. Εμείς για άλλο ήρθα να μιλήσω. Φτάσαμε αλλού. Αλλά δεν με πειράζει. Θα σου πω ότι εμείς είχαμε προτείνει ένα πρόγραμμα οδοντιατρικής περίθαλψης. Και δυστυχώς το ανθρωπάκι της υγείας είναι ακέφαλο. Δεν έχει στόμα, χωρίς χαμόγελο. Γιατί είναι χωρίς χαμόγελο, τους βάλανε γιατί μάσκα, γιατί σε φημίσαν. Γιατί δεν έγινε τίποτα, αγάπη μου, για το στόμα, δεν έγινε τίποτα, δεν δέχτηκε τίποτα. Και έτσι δεν υπάρχει μέσα στην περίθαλψη το στόμα. Τώρα πρέπει να τους αρχίσω, εδώ να αρχίσω, ε. Εντάξει. Που μπορείς να πεθάνεις από το στόμα, έχουμε ακούσει φοβερά πράγματα, εντάξει, ναι, φυσικά, μπορεί γιατί να χτυπήσουν τα πία στην καρδιά ή να τυφλωθείς, είναι πολλά, ναι, που μπορούν να συμβούν. Τα νερόβια, τα μικρόβια μπορούν να επηρεάσουν την καρδιά, μπορούν να επηρεάσουν. Άρα δεν είναι θέμα, γιατί το ξεχωρίζουν, το στομάχι, μήπως τα νεφρά, κάτι άλλο πρέπει να γίνει τώρα. Μήπως θα πρέπει κάτι να κάνουμε πιο, δηλαδή να το ζητάμε και, κατάλαβες, πιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος πολίτης που δεν το ζητάει, όλοι το ζητάνε. Σου λέω και οι συνάδελφοι το επιθυμούν. Έχουν κοπική συμβάση με όλα τα ταμεία. Δηλαδή παλιά ήταν ο οίκος ναύτου, ήταν κάποια ταμεία, ξενοδοχείο υπάλληλοι κλπ. Δεν υπάρχουν πια. Έχουν καταργηθεί όλες οι συμβάσεις. Δεν είναι σωστό αυτό όμως. Ούτε οι ασφάλειες ιδιωτικές σου εκαλύβουν. Μόνο αν είναι ολικό ατύχημα και τέτοια και σπάσουν τα δόντια σου. Δεν σε καλύβει. Να πεις ότι ξέρω εγώ. Ρε παιδί μου, πώς καλύβανε μια εγκυμοσύνη που τώρα το ακυρώσανε και αυτό. Να, ένα. Ρε παιδί, έσπασε το χέρι μου, δεν μου το καλύβει η ασφάλεια. Mm. Άμα πάθε πονεύρωση, δεν πρέπει να μου το καλύψει η ασφάλεια που πονάς και υποφέρεις και ο πόνος στο δόντι είναι ο χειρότερος πόνος στον κόσμο. Τι πάει παντού, σκοτώνεις άνθρωπο όταν πονάς. Τα δόντια δικά από Παπαναγία. Όταν γίνω λοιπόν ασφαλιστής, θα σου απαντήσω για τις ασφάλειες. Θα γίνεις και βουλευτής. Όταν γίνω βουλευτής, θα σου και θα μου περάσει τους νόμους. Για πες μας τώρα γιατί είμαι, γιατί σε ξέφυγα, αλλά γιατί όχι. Μπορεί σε 10 χρόνια να σε έχω πρώτο Θεός να έχουμε την υγειά μας και να είσαι βουλευτής. Και να μου λες κυρία Χαλκίδου. Είναι το μόνο που δεν επιθυμώ. Όχι, μα θα γίνει να περάσουμε τους νόμους. Δεν το επιθυμώ. Δεν μπορώ. Θέλω τον κόσμο να το κοιτάζω στα μάτια και να του λέω την αλήθεια. Γι' αυτό. Εκεί πέρα θέλοντας και μη θα σε πιέσουν να μην λες την αλήθεια. Δεν μπορείς να την πεις την αλήθεια. Ναι. Είναι μονόδρομος, δυστυχώς. Ναι, ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Ή τι λες, αλλά δεν μπορείς να βοηθήσεις όλο τον κόσμο. Επειδή έχω φίλους βουλευτές, γνωρίζω ότι κάθε μέρα στα βουλευτικά γραφεία γίνεται χαμός.
Βγαίνει ο κόσμος και θέλει να βρει δουλειά. Έχει πολλά προβλήματα. Δεν μπορούν δυστυχώς να τους βοηθήσουν όλους. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εντάξει, κοίταξε να σε καταλαβαίνω, αλλά εγώ ξέρω και ηθικούς ανθρώπους που πήραν την καρέκλα και μετά το μετανιώσανε που πήραν την καρέκλα, γιατί άρχισαν να χάνανε με την ηθική τους. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι με όνειρα που εν τέλει βαλτώθηκαν. Εντάξει, τα βλέπουμε. Άρα με καταλαβαίνεις γιατί δεν θέλω. Σε καταλαβαίνω, αλλά λέω μήπως μπει. Πάντως να σου πω κάτι. Γενικά στην Ελλάδα παιδεία, υγεία και ασφάλεια, όταν λέω ασφάλεια εννοώ αστυνομία και αυτά, τα έχουμε πολύ αδικημένα. Συμφωνώ. Πολύ αδικημένα. Να πάμε να μας πεις έτσι περαιτέρω για την ημερίδα, γιατί σε διέκοψα. Ναι, θα σου πω ότι, όπως σου είπα, η δράση αυτή φέτος έγινε περισσότερο για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, μάλλον και για εκείνους. Είχαμε φτιάξει λοιπόν ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο, το οποίο ήταν με... Πήραμε το βίντεο της Παγκόσμιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, βάλαμε ελληνικούς υπότιτλους, κάναμε ελληνική φωνή, σπικάς δηλαδή, και είχαμε και έναν κύριο που έκανε ακριβώς το ίδιο στην νοηματική γλώσσα. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Να πω ότι το βίντεο μας βοήθησε η Σχολή Νοηματικής Γλώσσας Κρατήλος, το έκανε εντελώς δωρεάν, έτσι. Τα υπόλοιπα τα κάναμε εμείς οι οδοντίατροι. Ένας φίλος μου, φιλική συμμετοχή. Ένας φίλος μου σκηνοθέτης, ο Χρήστος Αρφάνης, βοήθησε να φτιάξουμε το βίντεο. Και έγινε ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο που πραγματικά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Μας βοήθησε επίσης πάρα πολύ το Στέκι Radio, το οποίο είναι το ραδιόφωνο που έχει μόνο αμαία. Και όσοι δουλεύουν είναι οι ίδιοι αμαία ή έχουν συγγενείς αμαία. Η κυρία Σαραντίδου, η αγαπημένη μου Αναστασία, που γίναμε και φίλες, μας βοήθησε πάρα πολύ και να το επικοινωνήσουμε, αλλά μας βοήθησε γιατί κάναμε και συνέντευξη, ήρθε εκεί και μας φωτογράφησε, έκανε βίντεο. Θα με διέφερε να το μάθω για αυτό το κανάλι, έτσι να το, που μου λες ότι είναι μόνο παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θα σας φέρω σε επαφή. Ναι, ναι, θα με διέφερε, μ' αρέσει αυτό, με συγκινεί αυτό. Είναι μια εξαιρετική ομάδα. Ξέρεις, έχω και φίλους και συγκινούμε που πραγματικά δεν υπάρχει, δηλαδή πια τα μέα δεν σταματάνε. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν σταματάνε και κάνουν πράγματα. Γιατί εννοείται. Έχω και παιδιά, δηλαδή, δεν ξέρω αν ξέρεις τον Ιάκωβο το Μιλωνά που έχει μια θεατρική ομάδα στο Παλαιοφάλιρο. Mm-hmm. Έχει χρησιμοποιήσει παιδιά αμαία στα θεατρικά του. Είμαι σε ένα ιντερνετικό περιοδικό, σαν χορηγός, με τα μάτια της Έλλης, που η κοπελίτσα είναι αμαία. Mm-hmm. Και το έχει βγάλει αυτό. Και γενικά βλέπω παιδιά. Και υπάρχει και στήριξη. Υπάρχει πολύ μεγάλη στήριξη πια. Και είδες τώρα τι μου λες, φτιάξαν και ραδιοφωνικό σταθμό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο. Ναι, υπάρχει στήριξη μεγάλη. Υπάρχει, θέλω να σου πω ότι αμαία δεν σημαίνει μόνο οι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα ή μειωμένη όραση ή τέλος πάντων. Κοίταξε, μπορεί και εγώ να βγω ανάπηροι με ένα 80% λόγω ότι. Να ήμουν αρτιμελής και ξαφνικά μπορεί. Να πάθω ένα καρκίνο, ξέρω αυτό. Κάτι. Και να γίνεις αμαία. Και να γίνω αμαία. Δηλαδή όλοι μας μπορεί μια μέρα να είμαστε καλά αμαία. Και την επόμενη να γίνουμε αμαία. Ενδυνάμει αμαία, ναι. Επομένως, σε μια χώρα την οποία βλέπω καθημερινώς και εκνευρίζομαι, κάποιους κυρίους και κάποιες κυρίες να παρκάρουν μπροστά στη διάβαση και εκεί που είναι η μπάρα για τους αμαία και τρελαίνομαι. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα πρέπει να σταματήσει και να γίνουμε όλοι ίδιοι. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Το καροτσάκι δεν μπορεί να πηδήσει πάνω από το αυτοκίνητό σου. Δεν γίνεται. Μπορείς να παρκάρεις παντού. Πρέπει να παρκάρεις εκεί. Εγώ να σου πω κάτι, γινόμουν για μια μέρα πρόεδρος, θα έδινα επιδοτήσεις να πουλήσουν τα μάξια, να αδειάσουν τα μάξια. Είναι πάρα πολλά τα μάξια πια. Πια δηλαδή δεν είναι όπως ήταν το 90-95 που παίρναμε τα μάξια και λέγαμε θα βγούμε παραλιακή, κάνουμε ψυχοθεραπεία, ναι. Βάζουμε τέρμα. Δεν χρησιμοποιεί στα μέσα και εγώ είμαι μία από αυτούς. Λοιπόν, δεν είναι πια έτσι. Εγώ σε πληροφορώ ότι πάρκαρα τα μάξια και κυκλοφορώ με μεταφορικά μέσα, γιατί είναι τρελή και δεν ευχαριστήκαμε. Δεν είναι πια ψυχοθεραπεία για μένα η οδήγηση, είναι άγχος. Νιώθω ότι είμαι στα συγκρόμενα. Νιώθω συνέχεια άγχος. Ναι. Δεν είναι πια που λέγαμε παίρνουμε τα μάξια, μόρτα βάλω τέρμα τη μουσική, πάω να ερεμήσω, πάω να γαλινέψω, πάω μια βόλτα μέχρι. Δεν υπάρχει αυτό πια να γίνει. Δεν γίνεται. Μόνο στο χωριό σου. Ναι, μόνο σε εθνική. Ναι, σε εθνική. Ναι, αλλά πρέπει να βγεις σε εθνική, έτσι, mm-hmm. για να γίνει, ναι.
αυτό με τα μάξια είναι ένα θέμα. Είναι. Και γι' αυτό δεν υπάρχει που να παρκάρουν. Και σου λένε τώρα, αν το πεζοδρόμιο έχει τρία τέτοια για τα μέα, είναι τρία παρκάρι στα μάξια. Εμείς εδώ στη Νέα Σμύρνη, δεν ξέρω για την όμορφη Καλλιθέα, αλλά εδώ στη Νέα Σμύρνη δυστυχώς δεν κάνουν τίποτα με το πάρκινγκ. Δεν κάνουν τίποτα. Θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει, να έχουν φτιάξει πάρκινγκ πολυόροφα. Ίσως εμείς στην Καλλιθέα που δεν έχουμε πάρκινγκ, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί έχουμε πολύ καλή αγορά, αλλά δεν μπορεί να έρθει κόσμος από άλλες περιοχές. Μα να σου πω κάτι, και η Νέα Σμύρνη εδώ η Ομίδος ακατεύτηκε. Υπάρχει οικόπεδο για να χτιστεί το πάρκινγκ. Ναι. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και ο Δήμαρχος το λέει. Δυστυχώς δεν υπάρχει χώρος για να κάνουμε ένα τέτοιο πάρκινγκ. Εσείς έχετε το Polis Park εδώ, στη Νέα Σμύρνη. Το Polis Park, ναι, που έγινε ότι σε 10 χρόνια θα το εκμεταλλευόταν ο Δήμος. Τα 10 χρόνια έχουν περάσει. Δεν έχει περάσει το Δήμο. Σιγά μην περάσει το Δήμο. Ο ιδιώτης το εκμεταλλεύεται ακόμα. Δεν ξέρω ότι... Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε με. Γιατί λυπάμαι. Λυπάμαι. Και ναι, και πληρώνουμε το μεταξύ στην αρχή. Αν πήγαινες και έπινες ένα καφέ σε μια καφετέρια, είχες δωρεάν το πάρκινγκ. Τώρα δεν ισχύουν τίποτα από όλα αυτά. Α, δεν το γνωρίζω. Και νεοσμυρνιώτης να σε πληρώνεις τα πάντα όλα. Δεν έχει τίποτα, δεν είναι. Είναι ιδιωτικό πάρκινγκ, καθαρά. Με τρόπο πούλησαν αυτή την πλατεία της Νέας Σμύρνης σε ιδιώτη. Κατάλαβα. Εξαπατήσανε τον νεοσμυρνιώτικο λαό, τον εξαπατήσανε. Ό,τι θέλουν να κάνουν, βρε. Όποιος θέλει, παίρνει κάτι δημόσιο και το πουλάει. Κάνουν συμβάσεις ουσιαστικά, αλλά εντάξει. Η εκμετάλλευση πηγαίνει σε ιδιώτη. Μετά την πενταετία δεν πας πια να δώσεις, δηλαδή που πηγαίνανε οι νεοσμυρνιώτες είχαν ένα πιο... Όχι, τίποτα. Αυτό είναι άσχημο. Και μάλιστα επειδή έχω φίλοι που δουλεύει τετράωρη εκεί, αυτοί που τα έχουν όλα τα Polis Park σε όλες τις περιοχές, ωραία. Ξέρω ότι είναι λίγο τα πράγματα έτσι κάπως. Με τους ιδιώτες, με αυτή την εταιρεία δηλαδή. Δεν γνωρίζω. Ναι. Τέλος πάντων, ας μην πάμε αλλού τώρα, ξεφεύγουμε εμείς, τι μας νοιάζει. Λέγαμε για τα μάξια τώρα, γι' αυτό. Ναι. Λέγαμε για το πάρκι που φτάσαμε. Είδες. Ελένα, σε που κάνεις για πολιτικός. Γιατί. Γιατί ανοίγεσαι. Ναι. Δεν θα έπρεπε να ανοίγομαι, όχι, αν ήμουν καλή πολιτικός. Γιατί. Θα έπρεπε να υπεκφεύγω. Όχι, εντάξει. Αλλά να κάτσα το μαζέψω γιατί το άφησα και έφυγε εγώ. Ωραία. Λοιπόν, να σου πω ότι γενικώς εμείς έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με την πρόληψη. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα που η κυρία Σελενίδου είναι η πρόεδρός μας. Και θα πω μόνο τις δύο αντιπροέδρους, δεν θα πω όλοι τον υπόλοιπο, όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους και με συγχωρήσουν γιατί είναι πάρα πολλοί. Λοιπόν, έχουμε και τις δύο αντιπροέδρους, τη Βάσια τη Σταματάκη και την Κουρτζόγιαννη τη Σοφία, οι οποίες πραγματικά δουλεύουν πάρα πολύ για να φτιαχτούν αυτά τα προγράμματα, να επικοινωνήσουν, να μπορούμε να πάρουμε τις άδειες, να πάμε στα σχολεία και όλα αυτά. Και έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Να πω ότι ο πρόεδρος του Δοντιατρικού Συλλόγου, ο Μιχάλης ο Αγρανιώτης, μας βοηθάει πάρα πολύ. Είμαστε περήφανοι γιατί πλέον και στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία έχουμε δικό μας άνθρωπο, την πρώτη γυναίκα. Έχει γίνει πρόεδρο, συγγνώμη, έχει γίνει γενικός γραμματές. Η Μαρία θα γίνει πρόεδρος, το είπα, το προέβλεψα. Για να το πει, η αλήθεια πάει μπροστά. Το προέβλεψα, δεν ξέρω. Λοιπόν, η αγαπημένη μας Μαρία Μενενάκου. Εντάξει, είναι τόσο χαμογελαστή, τόσο θετικός άνθρωπος. Έχω κάτι και την κοιτάω. Για πες μου. Λοιπόν, η αγαπημένη μας Μαρία Μενενάκου έχει γίνει η πρώτη γυναίκα που είναι στο Δουσού και έγινε γενικός γραμματέας στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Οπότε έχουμε ένα πλεονέκτημα. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί και με την Ομοσπονδία. Ωραία αυτό. Γενικώς τα πράγματα πάνε καλά. Εμείς που είμαστε αυτός ο δημόσιος φορέας, κάνουμε ό,τι μπορούμε και να τονίσω ότι τα πάντα γίνονται εθελοντικά. Κανένας συνάδελφος δεν πληρώνεται. Όλοι φεύγουμε από τη δουλειά μας για να πάμε στα σχολεία, για να πάμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, για να κάνουμε κάτι ώστε ο κόσμος να έχει καλή στοματική υγεία. Όλα τα κάνουμε δωρεάν. Να σου πω κάτι. Εγώ τώρα σε βλέπω που χαμογελάς και σε ζηλεύω. Γιατί έχεις ωραία δόντια, είναι τα δικά σου δόντια. Εντάξει, δεν είναι ούτε χτιστά, ούτε ξέρω εγώ που λόγω να πάω να χτίσω εδώ τώρα.
Αλλά μετά λέει δεν θα μπορώ να έχω πιω καφέ. Έχω κάνει ορθοδοντική όμως, έτσι δεν ήταν και εμένα ίσια. Α, έχεις βάλει σιδεράκια μικρή. Ναι. Να λέει πολύ ωραίο στόμα. Η αδερφή μου είναι έτσι, ρε παιδί μου, χωρίς ορθοδοντική, χωρίς τίποτα. Ο Θεός της έδωσε το καλύτερο στόμα. Κοίταξε. 50 χρόνια δεν έκανε φυσφράγισμα. Άμα δεις τα. Να τις τα ναι. Εγώ πάλι θα σου πω ότι το μυστικό για να έχεις ωραία δόντια και ένα σταθερό χαμόγελο είναι τρία πραγματάκια απλά. Βουρτσίζουμε δύο φορές την ημέρα για δύο λεπτά. Πηγαίνουμε και κάνουμε τακτικό έλεγχο στον οδοντίατρο δύο φορές το χρόνο. Ενώ εμένα έχει να με δει, και οπότε ναι. Μειώνουμε την κατανάλωση της ζάχαρης. Το κάναμε, μωρέ. Το τσιγάρο. Το τσιγάρο είναι ένας παράγοντας που επιβαρύνει τη στοματική υγεία. Μου λέγε μια φίλη, γιατί μου λέει έχει βγει μια μέθοδος και θέλω να πει αν ισχύει. Εγώ ρε παιδί μου, εγώ κοίτα, δεν θέλουν να είμαι άστα να πάνε. Αφού τα βλέπω μου τα βγάζει πλάκα, λέω Παναγία μου, σαν βρυκόλακας. Να μου χτίσουν, λέει, όλο εδώ το, αυτό ναι, εδώ ναι. Και κάτω, αλλά δεν πρέπει, λέει, να καπνίζω και να πίνω κρασί και βάφει αυτό δηλαδή. Κοίταξε, επειδή αν τα χτίσουν, αν κάνουμε bonding, γίνεται με σύνθετη ρητίνη. Σύνθετη ρητίνη είναι ένα υλικό όπως αυτό που κάνουμε τα λευκά σφραγίσματα. Όλα τα υλικά, οι ρητίνες με τα χρόνια, δεσμεύουν τις χρωστικές. Επομένως, αλλάζει λίγο το χρώμα τους. Α. Άρα θα πρέπει να μην πίνω κρασί, δεν θα πίνω ή θα πίνω θα και θα πίνεις, τα πέμπλε. Θα πίνεις. Αυτό απλά πρέπει θα να έχεις τη βούρτσα στοματική υγιεινή κατευθείαν. Εντάξει τώρα, αυτό είπαμε να κάνω. Μην έχεις υπερκατανάλωση. Έχει κι άλλες όμως, δηλαδή κι άλλα πράγματα πρέπει να προσέχεις. Δεν πρέπει να δαγκώνεις, γιατί μπορεί να σπάσουν, έτσι. Πρέπει να έχεις σωστή σύγκληση, δεν μπορεί να το κάνεις σε όλα τα στόματα. Πρέπει η σύγκληση να είναι σωστή. Α, εγώ γιατί φοράω μασελάκι τώρα το βράδυ, γιατί σφίγγω τα δόντια. Ναι, έχεις πληγμό. Τα έχω σπάσει. Γενικώς, εντάξει, πρέπει να προσέχεις λίγο περισσότερο. Το έχω σπάσει και εδώ τις θήκες έχω σπάσει από το σφίξιμο. Ναι, άρα είσαι contraindication, όπως το λένε, αντένδειξης. Α, είσαι αντένδειξη για να το. Δεν το κάνω αυτό. Ναι, ε. Για να το κάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κρατήσεις. Αυτή εδώ η θήκη που μπορεί να μου φύγει και του λέω, μου λέει άντε να σου φύγει τώρα. Να σε δω. Όχι, αλλά ο οδοντίατρος μου λέει άντε να σου φύγει να σε δω, ξέρεις. Που σου λέω που την έχει κάνει αυτή η παιδική οδοντίατρος. Από το σφίξιμο έσπασα τη ρίζα και έφυγε. Δηλαδή από το. Ναι, σκέψου το. Από τον ύπνο όμως δεν το καταλαβαίνω εγώ. Ναι, το ξέρω. Το καταλαβαίνω πώς γίνεται. Τώρα τα τελευταία χρόνια που με έβαλε στο τρυπάκι ο οδοντίατρος. Κανονικά γίνεται θεραπεία γι' αυτό. Πρέπει να πας σε γναθολόγο, όχι σε γενικό οδοντίατρο. Τι θα κάνω δηλαδή. Δεν ξέρει. Θα σου πει ακριβώς. Πρέπει να πας σε γναθολόγο, θα σου φτιάξει ειδικό να έρθει κάτι σκληρό. Γι' αυτό το μαλακό που προφανώς έχει φτιάξει ο οδοντίατρός σου. Ναι, μου έχει φτιάξει αυτό. Ένα ωραίο ναι, μαλακό. Κατάλαβα. Ξέρω, ναι. Ξέρω. Αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, να ξέρεις. Θα πρέπει να πας σε ειδικό λοιπόν γναθολόγο, οι οποίοι είναι και λίγοι βέβαια στην Ελλάδα. Θα πας εκεί, θα σου φτιάξει ένα σκληρονάρθηκα, θα το ρυθμίζει, γιατί όσο περνάει ο καιρός θα βελτιώνεται η κατάστασή σου και στο τέλος θα είσαι μια χαρά. Να το κάνω. Να το κάνεις. Να το κάνω. Μου συστήσετε γναθολόγο, δεν ξέρω εγώ από αυτά. Έχω μια πάρα πολύ καλή φίλη. Ωραία, να πάω να συζητήσω. Ναι. Και η οποία που θέλει και εμένα να μου βάλει νάρθηκα και όλη τη συνταξή τα σφίγγες. Πολύ. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε πολλή ένταση. Ναι, ναι. Είμαστε ναι, ναι. Αγχωτικές και γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το είναι. Το άγχος. Είναι το άγχος που πρέπει να κάνουμε. Τι να κάνεις, ρε παιδί μου, για να φύγει το άγχος. Εγώ ξυπνάω και το βράδυ και ακούω ότι βουίζουν τα αυτιά μου υπέρταση μέσα στον ύπνο μου. Άγχος. Okay, ίσως. Δεν ήθελα να μου κάνει τίποτα. Να βρεις κάποιο τρόπο ή να χαλαρώσεις. Μουσική, χορός. Χορός αυτό. Ό,τι σε ηρεμεί και σου αρέσει. Ναι, ναι. Σε άλλους ανθρώπους αρέσει να ζωγραφίζουν. Σε άλλους ανθρώπους αρέσει να διαβάζουν. Άλλοι να ακούν μουσική, άλλοι να χορεύουν. Εξαρτάται τι αρέσει το καθένα. Άλλοι βγαίνουν έξω και τρέχουν. Εγώ η τεμπέλα δεν τρέχω. Όχι, εντάξει. Ούτε εγώ. Κι εγώ με τη γυμναστική είμαι μαλωμένη. Την σκέφτομαι, αλλά δεν μπορώ να την τηρήσω. Εγώ έχω βρει δικαιολογία τον COVID εδώ και δύο χρόνια και δεν πηγαίνω γυμναστήριο. Είναι απέναντι από το ιατρείο μου το γυμναστήριο. Με βλέπουν οι γυμναστές κάθε μέρα που φεύγω και μου λένε: γιατί έρχεσαι, δεν τρέπεσαι, έχεις γίνει χοντρή. Και τους λέω: Ναι, φοβάμαι τον COVID. Τώρα κι εγώ έχω πάρει 20 κιλά. Αλλά και σήμερα το πρωί έκλαιγα και έλεγα: θα μου τι θα κάνω, πώς θα τα χάσω. Αλλά μετά λέω: τι να κάνω τώρα, αφού δεν πάω να περπατήσω. Δηλαδή,
Αν μη τι άλλο με περπατάγαμε και κάπως, θα... αλλά ούτε περπάτημα κάνω, τίποτα δεν κάνω τώρα πια. Έχω σκουριάσει, παντελώς έχω σκουριάσει. Πρέπει να κάνουμε γυμναστική. Πρέπει να ενεργοποιηθείς. Η γυμναστική βοηθάει στα πάντα. Βοηθάει και να μην κάνουμε σακαρόδι διαβήτη. Μπράβο. Και θα βοηθάει και σε αυτό, στο αυτό εδώ πέρα. Ναι, φυσικά. Ναι. Γιατί χαλαρώνουν και ηρεμούν όλοι εμείς. Επομένως και οι μασιτήρες. Και μου είπανε και μια άλλη γυμναστική που κάνεις για το γνώθο, έτσι αέσξε εγώ και κάτι τέτοια που κάνουμε για να... Για να χαλαρώνει. Ναι. Τέλος πάντων. Έχεις εδώ πολλά γραμμένα, τι είναι? Εδώ έχω πάρα πολλά γραμμένα γιατί σκέφτηκα ότι δεν πρέπει να τα ξεχάσω. Να πω για τις μεγάλες δράσεις που έχουμε κάνει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος. Λοιπόν, θα σου πω ότι το 2015 έγινε μια πολύ μεγάλη δράση για τα ΜΕΑ και τότε ήταν και η πρώτη φορά. Ξεκίνησε 21 Οκτωβρίου και τελείωσε 3 Νοεμβρίου. Τότε λοιπόν, μαζί με το χαμόγελο του παιδιού, έγινε μια μελέτη σε ανθρώπους από 6 έως 45 ετών και εξετάστηκαν 111 άτομα. Εμείς είπαμε κάθε χρόνο κάνουμε διάφορα, αλλά θέλω να πω ότι έχουμε κάνει και μια πάρα πολύ μεγάλη δράση στον Πειραιά το 2015. Θυμάστε το 2015 που ήταν το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα? Ναι. Τότε είχαν έρθει λοιπόν στο λιμάνι του Πειραιά διάφοροι μετανάστες. Ναι. Εμείς με δύο κινητές μονάδες, η μία ήταν το χαμόγελο του παιδιού Κέλλη από την περιφέρεια, πήγαμε εκεί και εξετάσαμε όλους τους αλλοδαπούς. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη δράση που είχαμε κάνει ως Οδοντιατρικό Σύλλογο. Α, ωραία, δωρεάν όμως το. Αυτό ήταν πολύ καλό. Τα πάντα είναι δωρεάν. Ναι. Εμείς ό,τι κάνουμε, είπαμε, είμαστε θελοντές και τα κάνουμε δωρεάν. Και όλοι οι συνάδελφοι, όσο μπορούμε, βοηθάμε. Κυρίως τώρα που είναι περίοδος κρίσης και ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα, θέλω να σου πω ότι κανένας συνάδελφος δεν έχει αντιμετωπίσει τον άλλο ως χρήμα. Έχουν έρθει πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε αναστολή, δεν είχαν χρήματα, τους βοηθήσαμε, κάναμε τις εργασίες με δόσεις, κάποιες τις κάναμε και δωρεάν για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο. Και μην νομίζετε, και εμείς άνθρωποι που αντιμετωπίσουμε οικονομικά προβλήματα είμαστε. Έτσι είναι, γιατί κακά τα ψέματα είναι και πολύ ακριβά τα... Αν δεν έχετε κι εσείς να έρθετε σε εμάς, δεν θα έχουμε κι εμείς να ζήσουμε, έτσι. Είναι λογικό αυτό. Οπότε, επειδή και εμείς αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα με όλο αλλά τον είναι κόσμο, και ακριβά, δηλαδή, αν πεις ότι στείνω ένα οδοντιατρίο, είναι ακριβά. Είναι ακριβά και οι καρέκλες και... Τα πάντα είναι ακριβά και είναι... τα πολυμαντικά και αυτά τα ανιστεράκια και τα αυτά και τα αυτά. Αυτό είναι το λιγότερο. Ότι πρέπει να έχεις μέσα ακτινογραφικό ψηφιακό, ότι πρέπει να έχεις αυτόκαυστο κλίβανο, πρέπει να έχεις την έδρα, όπως λες και εσύ. Οπωσδήποτε θα έχει υπολογιστή. Κάποιοι συνάδελφοι, όπως και εγώ, έχουμε ενδοστοματική κάμερα. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και να σου πω και κάτι, δεν σταματάς ποτέ να επενδύεις. Ναι. Ποτέ. Ναι, σε αυτό ποτέ. Το ξέρω, το βλέπω. Και αν θες γιατί να πεις η τεχνολογία είσαι, προχωράει. Αν είσαι ένα σύγχρονος οδοντίατρος. Και το μεταξύ, όντως έχει προχωρήσει η οδοντιατρική πολύ, έτσι δεν είναι? Έχει. Ναι, εμείς είμαστε η επιστήμη που μας έχει βοηθήσει η τεχνολογία πολύ. Ναι. Αυτό θα σου λέγω, με την τεχνολογία πάτε εσείς. Ναι. Ναι, πηγαίνουμε με τεχνολογία και τα υλικά μας. Και νομίζω ότι η νανοτεχνολογία αύριο μεθαύριο εσάς θα σας βοηθήσει πολύ πάλι. Ναι, γίνονται και πολλές μελέτες. Ναι. Θα ήθελα να πεις έτσι και για το μέλλον, τι γίνεται έτσι στην οδοντιατρική δηλαδή. Τι βλέπεις εσύ να γίνεται στο μέλλον? Τι θα ήθελα εγώ να γίνεται στο μέλλον? Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε λιγότερα χαλασμένα δόντια. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, εμείς ζούμε από τους υγιείς ασθενείς. Ένας ασθενής που έχει παρατημένα τα δόντια του, θα έρθει μία φορά, θα τα φτιάξει. Η συνήθεια δεν αλλάζει εύκολα. Εδώ. Πάλι θα τα παρατήσει. Θα μου ξανάρθει μετά από 10 χρόνια. Για να στάσει από αυτό. Η τακτική μου ασθενής, η αγαπημένη μου. Θα και σήμερα... πάρω τηλέφωνο τώρα και θα του πω συγγνώμη, με έκανε να νιώθω τύψεις. Ναι, βεβαίως, να νιώθεις τύψεις. Οι καλοί μου λοιπόν ασθενείς, οι αγαπημένοι, είναι αυτοί που θυμούνται μόνοι τους τα ραντεβού και δεν πρέπει να τους πάρω τηλέφωνο να τους το υπενθυμίσω. Και έρχονται δύο φορές το χρόνο και κάποιοι που έχουμε κάνει άλλες θεραπείες. Να σου πω κάτι, εμένα εδώ πέρα αυτός δεν έχει χρόνο. Εντάξει, δεν μπορεί να τον πήρες να του έκλεισε ραντεβού και να σου είπε δεν έχω. Πάω και εκείνη τη στιγμή έχει 3 μαζεμένα. Ξέρεις πόσες φορές έχω πάει και έχω φύγει γιατί. Είμαστε πολύ μαζεμένοι. Πηγαίνεις χωρίς ραντεβού. Με ραντεβού. Εντάξει, κάποια στιγμή να περιμένεις κι εσύ λίγο. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτός δεν έχει χρόνο. Θα βρει. Εδώ για την εκπομπή άσε τις δικαιολογίες, θα βρει. Για την εκπομπή μπορεί να μην έχει χρόνο. Για να σου κάνει θεραπεία θα βρει. Για μένα θα βρει, ναι, εντάξει. Είμαι σίγουρη ότι θα βρει. Ναι, ναι. Κανείς μας δεν αρνείται τους ασθενείς του. Όχι, εντάξει, ναι, αφού εγώ του λέω, τι του λέω, ποιο όνειρο κάνω, επειδή φοβάμαι. Λέω, ρε παιδί μου, δεν γίνεται κάτι,
να με κοιμήσετε 3 ώρες και να βγω με ένα στόμα σαν τα μανικέν. Α, πολύ ωραίο, ωραίο αυτό που είπες, γιατί γίνεται στην πράξη. Αυτό θέλω, έτσι μου. Αλλά όχι σε εσάς, τους υγιείς ασθενείς. Αυτό γίνεται στους αμαία. Όταν έχουμε, παραδείγματος χάρη, ένα παιδί... Αμαία το... είμαι κι εγώ, τρελή είμαι. Μην νομίζεις, επειδή δεν φαίνεται. Νομίζω ξέρω ότι αυτό δεν μπαίνει μέσα στους αμαία. Αυτό το έχουμε όλοι σε μία δόση. Για πες. Αυτό γίνεται βεβαίως. Έχουμε κάποιους ασθενείς που είναι αμαία. Δεν είναι συνεργάσιμοι, δεν ανοίγουν καν το στόμα. Να σου πω ότι γενικώς όλοι οι άνθρωποι που είναι αμαία, έχουν ειδικές ανάγκες, όλοι αυτοί έχουν και πολλά προβλήματα στα δόντια. Ναι, ναι. Πίνουν φάρμακα, τα οποία συνήθως είναι σιρόπια, περιέχουν ζάχαρη. Δεν βουρτίζουν σωστά τα δόντια. Οι περισσότεροι έχουν την ανάγκη να τρώνε πάρα πολύ ζάχαρη, σοκολάτες και άλλες τροφές, οι οποίες επιβαρύνουν τη στοματική υγεία. Δεν μπορούν να βουρτίσουν μόνοι. Εμείς προσπαθούμε να τους διδάξουμε, τους φροντιστές και τους γονείς, πώς να βουρτίσουν αυτά τα παιδιά τα δόντια. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Εάν δεν συνεργάζονται, προσπαθούμε να τους μάθουμε κάποια πράγματα να συνεργαστούν. Δεν ανοίγει τώρα το παιδάκι το στόμα, ας πούμε, ή ο ενήλικας, δεν έχει σημασία. Τι θα κάνεις? Θα τον αφήσεις με τα δόντια έτσι άπλυτα συνεχώς? Δεν γίνεται. Δεν είναι όλοι οι δοντίατροι να έχουν στοματοδιαστολής. Προσπαθούμε να τους μάθουμε μεθόδους. Όπως παραδείγματος χάρη να πάρουμε σπάθη ξύλινη, σαν αυτή που εξετάζει ο γενικός γιατρός, ας πούμε. Παίρνεις 5-6 σπάθες ξύλινες, τις τυλίγεις με μια ταινία, κάνεις έναν αυτοσχέδιο στοματοδιαστολέα. Το βάζουμε στο στόμα και αυτό κρατάει το στόμα ανοιχτό. Εκεί μπορείς να βουρτσίσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα παιδάκια, ας πούμε, ή οι μεγάλοι έχουν αντανακλαστική συμπεριφορά, δηλαδή έχουν τάση προσέμετο. Ναι. Εκεί δεν θα χρησιμοποιήσουμε οδοντόκρεμα, παρόλο που η οδοντόκρεμα πρέπει να είναι με φθόριο για να βοηθάει. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο στοματικό διάλειμμα που θα ποτίσουμε το στήθος της βούρτσας και θα το βουρτσίσουμε τα δόντια του παιδιού. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Μου έχουν πει ότι και με σκέτο νερό, όταν βουρτσίζεις τα δόντια, ποιος μου το λέει, ότι αυτό με τις οδοντόκρεμες είναι καθαρά από τις εταιρείες. Δεν είναι έτσι, γιατί ο οδοντόκρεμα περιέχει φθόριο. Το φθόριο είναι ο μοναδικός σύμμαχος που βοηθάει έτσι ώστε, να το πω λαϊκά, να ενισχυθεί άμα δαμαντίνει, το σμάλτο δηλαδή του δοντιού. Mm-hmm. Επομένως δεν είναι έτσι. Και καθαρίζει πολύ καλύτερα το στόμα. Έτσι. Με το νερό δεν μπορείς να καθαρίσεις πολύ καλά. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε οδοντόνημα, το λέμε εμείς. Κάμια φορά να χρησιμοποιούμε και στοματικό διάλειμμα μετά από κάποια θεραπεία σίγουρα. Καθημερινό, μόνο όποιος θέλει, για να μην έχει δυσοσμία. Και βέβαια να πω και ένα tip, να βουρτσίζουμε και τη γλώσσα, γιατί το 80% των βακτηρίων βρίσκεται πάνω στη γλώσσα. Να επανέλθω τώρα, γιατί πλατείασα λιγάκι να σας τα πω, να επανέλθω στους αμαία και να πω ότι εκεί δεν μπορούμε να έχουμε στα ιδιωτικά ιατρία πάντα περίθαλψη. Αναγκαστικά πρέπει να πάνε ή σε μια κλινική ιδιωτική ή σε ένα νοσοκομείο. Εμείς έχουμε τη συνάδελφο Φλόρα Βάλβη Ζερβού, η οποία είναι και πρόεδρος της νοσοκομειακής ιατρικής, βρίσκεται στο Ασκληπείο της Βούλας και βοηθάει πάρα πολύ, μας βοηθάει. Όλα τα παιδιά, για τα παιδιά είναι χειρότερα. Μέχρι 16 χρονών δεν μπορούμε να τα πάμε όπου να είναι. Έτσι, θέλουν ειδική περίθαλψη. Θέλουν και παιδίατρο μέσα, εκτός των αναισθησιολόγων. Μα τώρα υπάρχουν οι παιδοδοντίατροι, παιδικοί οδοντίατροι. Ναι, μιλάμε για την περίπτωση που θέλεις να δώσεις ολική αναισθησία. Α, ναι. Εκεί μας βοηθάει και πηγαίνουν τα παιδάκια και έχουν την καλύτερη περίθαλψη. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι από πίσω μια πολύ μεγάλη ομάδα που προσπαθεί να βοηθήσει. Καλό αυτό όμως. Αυτό φαίνεται ότι έχουν οργανωθεί, ότι εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει φοβερή δουλειά, ότι ο σύλλογος των οδοντιάτρων δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια και εξελίσσεται. Και βέβαια αυτό που κάνατε είναι καλό, γιατί αυτό που κάνατε στο δρόμο στον Πειραιά, και που δεν ήταν, ξέρω εγώ, σε γεροκομείο ή σε νοσοκομείο, θα είναι καλό να γίνονται έτσι σε κεντρικές πλατείες. Τέτοια. Μέχρι πριν 2 χρόνια το κάναμε στο Δημοτικό Θέατρο. Φέτος αλλάξαμε βέβαια και το κάναμε στο ρολόι, στο Πασαλιμάνι που έχει περισσότερη κίνηση. Ναι, ναι. Και κάναμε και άλλες δράσεις για να μάθει ο κόσμος. Φωτίσαμε κάποια σημεία. Φωτίσαμε το ρολόι εκεί στο Πασαλιμάνι το βράδυ της 19 Μαρτίου προς 20. Φωτίσαμε μπλε με κόκκινο. Ήταν πανέμορφο για την Παγκόσμια Μέρα Στοματικής Υγείας. Φωτίσαμε το πάρκο αναψυχής και άθλησης δίπλα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Καλυθέα, όπου ήταν πάνω στον τοίχο και έγραφε όλο το σήμα της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, της Παγκόσμιας. Έγραφε δηλαδή Παγκόσμια Μέρα Στοματικής Υγείας και φωτίσαμε και την πεζογέφυρα στο Φάληρο.
Όλα αυτά για την Παγκόσμια Μέρα Στοματικής Υγείας, για να δει ο κόσμος και να μάθει πόσο σημαντική είναι η στοματική μας υγεία. Γιατί εμείς λέμε το εξής, εμένα η αγαπημένη μου ατάκα είναι υγιές στόμα σημαίνει και υγιές σώμα. Έτσι. Πιστέψτε με, δυστυχώς όλες οι ασθένειες του σώματος φαίνονται και μέσα στο στόμα. Πολλές φορές έχουμε διαγνώσει ασθένειες βλέποντας τον ασθενή μας μόνο στο στόμα. Εγώ το ξέρω αυτό και κάτι αποστήματα λέει που κάνουμε δείχνουν ότι μπορεί να έχεις θέματα με τους λεφαδένες και μετά που γίνονται πάνω στα ούλα. Εγώ δηλαδή για να ζήσω να καταλάβεις, μετά τη θήκη ξέρω εγώ, έχω από εδώ ένα αποστηματάκι και διαβάζοντας το ίντερνετ λες πάμε να πήγε το μυαλό μου ότι πάει έχω καρκίνο τελείως, έχω καρκίνο στο φάρικα και κάνω αποστήματα εγώ βέβαια. Και πάω βέβαια στον οδοντίατρο που τον έχω τρελάνει αυτό τον κύριο. Συγγνώμη τώρα να το πω. Έχω καρκίνο. Μην γκουγκλάρετε. Εάν ήταν από τον Google να γίνουμε γιατροί όλοι, κακώς κάναμε όλοι. Κοίταξε να δεις στο Google, όλα πάνε στο καρκίνο. Ό,τι και να έχεις, πόδι σπάς, καρκίνο θα πάθεις. Δηλαδή είναι φοβερό τώρα αυτό. Ό,τι και να διαβάζω, εν τω μεταξύ, όλα τα συμπτώματα είναι ειδικά όταν έχει να κάνει με έντερα και τέτοια που τα διαβάζω τώρα. Όλα είναι τα ίδια συμπτώματα. Εγώ πού να καταλάβω τώρα τι έχω. Έχω χολή, έχω στα έντερα, έχω πάει και έχω ξεσκονιστεί βέβαια εγώ με αυτά, να ξέρεις. Καλά έκανες. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι από τα δόντια ανακαλύπτεις λέει πολλά πράγματα. Βέβαια, πάρα πολλά. Αν είναι να πάθεις εγκεφαλικό, λέει το βλέπω. Δηλαδή το καταλαβαίνει πολλά ο δοντίατρος άμα... την στομαχική παλινδρόμηση πάντως την καταλαβαίνεις από το στόμα. Βέβαια, γιατί. Έχεις περισσότερα οξέα, βλέπουμε από πίσω ότι υπάρχει. Γι' αυτό χαλάνε και τα δόντια, ναι. Χαλάνε και τα δόντια, βεβαίως. Πολλά, πολλά. Καταλαβαίνεις τα πάντα. Μέχρι και η άνοια συνδέεται με τη στοματική υγεία. Απίστευτο, αλλά ναι. Πώς, καταλαβαίνω, λες να. Πώς το καταλαβαίνουμε. Γιατί καμιά φορά τα μικρόβια μέσα από τους νευρώνες περνά στον εγκέφαλο. Να πλένω τα δόντια μου παθάνε. Πάντως αυτό που ξέρω να πω σίγουρα είναι ότι έχει παρατηρηθεί όσο χειρότερη στοματική υγεία έχεις, τόσο μεγαλύτερη είναι και η κατάσταση στο στάδιο της άνοιας. Αυτό που δεν ξέρουμε σίγουρα και δεν έχει διαπιστωθεί παρόλο που γίνονται έρευνες είναι αν σε κάποιον ασθενή που ήδη έχει Αλσχάιμερ η άνοια, εμείς βελτιώσουμε τη στοματική υγεία, βελτιώνεται και η άνοια, παραμένει σταθερή. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά. Θες να το ερευνήσεις. Ναι, θα ήθελα πολύ να το ερευνήσω, γιατί είναι κάτι. Κοίταξε, έχω την πεθερά του αδερφού μου που είναι με άνοια. Αν θες να την κάνουμε για πειραματόζωο, να ρωτήσω. Έχει χτυπήσει την οικογένειά μου δύο φορές, τρεις η άνοια. Η γιαγιά μου. Πώς ήταν. Δεν έκανε πείραμα εκεί. Δεν είχε ούτε ένα σφράγισμα. Ήταν φοβερή, έτσι. Και παλιά, επειδή έχει ζήσει και πόλεμο η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη, ούτε τα δόντια δεν βουρτσίζανε τότε. Ήταν η ποιότητα. Παίζει η πάστα του δοντιού, γιατί ο αδερφός όχι, μου... παίζει η ποιότητα και η ποσότητα του σάλιου, γιατί το σάλιο είναι ο συμμαχός μας που εξυδετερώνει τα οξέα που δημιουργούνται από τα βακτήρια στο στόμα. Δεν είναι η ποιότητα, ρε παιδί μου, αδερφός μου από μωρό παιδί, ενώ δεν έτρωγε γλυκά, δεν από παιδί θυμάμαι, ασχολιόταν με τα δόντια, είχε κακιά ποιότητα, εγώ το ίδιο, εμένα πάντα είναι ζαχαρή, δεν είναι άσπρα. Είναι αυτό το εκρού το χρωματάκι. Άλλο το χρώμα. Και εγώ πάλι αμέσως τα καλά, εντάξει, έκανα και ίσως έκανα και καταχρήστη. Μάλλον έπινε καφέ. Ναι. Κάπνιζες. Κάπνιζα, έπινα καφέ, δεν έκανα ξέρω εγώ. Εντάξει, μπορεί δεν γι' αυτό. Πολύ τρώγα καλή στοματική υγιεινή. Ναι, δεν τα αυτό φταίει, δεν φταίει τώρα. Το δόντι σου, τι φταίει. Όταν το δόντι το διατηρείς καθαρό, το βουρτσίζεις και δεν μένουν πάνω τα βακτήρια. Συγγνώμη, αδερφή μου που τρώγε καρύδες μέσα στον ύπνο τις καραμέλες και κουφέτα, κουτσούξου, δεν το ξεχάσω. Και δεν έχει ούτε ένα σφράγισμα και έχει πολύ ωραία δόντια. Προφανώς είχε αρκετή. Δεν τα πλένε. Έχει ωραία δόντια. Προφανώς είχε αρκετή ποσότητα σιελού και ήταν και καλό το σάλιο της ποιοτικός. Ναι. Από εκεί και πέρα, για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που δεν είναι δόντια. Η εξαίρεση, ένας είναι ο κανόνας. Καλή στοματική υγιεινή. Να πλένουμε τα δοντάκια μας. Λίως αυτό. Οδοντόνημα, σωστό βούρτισμα και επίσκεψε τον οδοντίατρο. Και όχι να τον παίρνει τηλέφωνο, του λέει να έρχομαι σου φέρει. Σου έχω φέρει το φυλάδιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για τη ζάχαρη. Πώς να μειώσει τη ζάχαρη. Ωραία. Είναι ο τρίτος παράγοντας. Ωραίο αυτό. Αυτό να το πάρω κι εγώ να το δω τι είναι. Θα ήθελες να πούμε πιο δύο-τρία πράγματα για να δω. Δεν με πειράζει.
Έτσι μια αναφορά. Μπορείς να τα διαβάσεις. Τα έχει βγάλει η Ελληνική Οδυντιατρική Ομοσπονδία και τα μοιράζουμε στον κόσμο. Ναι, να μην τρώμε ζαχαρούχες τροφές. Μπορώ, λέει, να προστατευτώ από την τεριδόν. Α, και εδώ πέρα λέει διάφορα όμως. Η ροή του σάλιου. Mm. Α, εντάξει, και δεν το διαβάζω γιατί ναι, θα πάει πολύ. Αλλά αυτά τα μοιράζατε, ε. Ναι, τα μοιράζουμε στον κόσμο. Θα κρατήσω κι εγώ ένα. Μπορείς να τα κρατήσεις, έχω πολλά. Ωραία. Κράτα και τα υπόλοιπα που έφερα. Ε, μπράβο. Να αφήσουμε και εδώ ένα για τα παιδιά. Empty. Να μην ενημερωθούν. Ε, ναι. Έχουμε μετά τη ζωή και μετά έχουμε τον Καραθανάση μετά από μένα. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εσύ είσαι ιδιωτικός οδοντίατρος, δεν έχεις γι' αυτό. Θα ήθελες να μας πεις πού είναι το σου. Εγώ είμαι στην Καλυθέα. Λεπτομέρειες δεν θα δώσω. Α, δεν θες να τα παρουσιάσεις. Δεν θέλω να παρουσιάσω που είναι το ιατρείο. Έργο. Δεν θέλω και δεν είναι σωστό. Απαγορεύεται από τον κώδικα δεοντολογίας να λες που είσαι. Όμως μπορώ να σας πω ότι αν κανείς θέλει να βρει άρθρα μου ή να ενημερωθεί, μπορεί να παρακολουθεί την εκπομπή μου, γιατί έχω μια οδοντιατρική εκπομπή στο YouTube, έχω ένα κανάλι, το Agrapini Dental Clinic. Έχω ένα... Ορίστε, εγώ δεν το ξέρω. Αγκραπίνη. Αγκραπίντου. Αγκραπίντου. Dental Clinic. Είναι το όνομά μου στα αγγλικά. Αγκραπίντου Dental Clinic. Και μας λες συμβουλές για τα δόντια. Ναι, έχω βιντεάκια που έχω ενημερωτικές εκπομπές για διάφορες ασθένειες και τα δόντια. Κάποιες ερωτήσεις που μου κάνει το κοινό και τις απαντάω. Φέτος έχω κάνει και μικρά αγγλικά βιντεάκια τύπου shorts ενός λεπτού δηλαδή που είναι αγγλικά. Ευχαριστώ. Και μπορεί να βρει κανείς άρθρα μου στο site μου www.agrapidudentalclinic.gr. Ό,τι ερωτήσεις θέλει ο κόσμος. Είμαι ανοιχτή σε όλους να απαντήσω με μεγάλη μου χαρά, είτε στην εκπομπή μου, είτε σε μήνυμα γραπτός. Μπορεί να με βρει μέσα από το site μου και μόνο αυτό ή το που email. Είπες μέσα από το site, αυτό τελείως αμέσως σε βρίσκουνε. Α, πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο. Και έτσι κρατάς την επαφή με τον κόσμο. Δεν είναι. Άρα προσφέρεις γενικά. Ναι, γιατί με τις συμβουλές σου, αυτό εννοώ. Είμαι και σε πάρα πολλές εθελοντικές οργανώσεις, η αλήθεια είναι, και προσπαθώ να προσφέρω όσο μπορώ. Γιατί πιστέψτε με, ο εθελοντισμός, όταν προσφέρεις μέσα από την καρδιά σου, σε κάνει και αισθάνεσαι τόσο όμορφα. Παίρνεις. Ξεχνάς τα δικά σου προβλήματα, γιατί βλέπεις πόσα πολλά προβλήματα έχει ο κόσμος. Δηλαδή. Και πηγαίνοντας κυρίως στα σχολεία να μιλήσει με τα παιδάκια, είναι η ψυχοθεραπεία μας αυτό. Όλοι οι συνάδελφοι αυτό. Το λατρεύουμε. Το πιστεύω αυτό με τα παιδιά, γιατί κάνουν και κάτι ερωτήσεις που τις ακούς και λες τι μου λένε ρε παιδί μου. Πετάνε κάτι ωραία, έτσι είναι, σου λένε κάτι ωραίες ερωτήσεις. Ναι. Το ξέρω. Και τα παιδιά είναι σφουγγάρια, έτσι. Δηλαδή, ναι. Ότι τους πεις, το μαθαίνουν. Εγώ τους λέω, τους επαναλαμβάνω κάποια πράγματα που θέλω να τους μείνουν και στο τέλος λέω, τι θα πείτε σήμερα στη μαμά, τι πρέπει να τρώτε, και το επαναλαμβάνουν τα παιδάκια. Είναι όντως φουγγάρια. Ναι, ναι, είναι καλό. Όντως και εσύ νιώθεις παιδί εκείνη τη στιγμή. Ε, μαζί τους το ίδιο πράγμα νιώθεις. Και εμένα μου αρέσουν τα παιδιά. Και εγώ θεωρώ ότι όποιος ασχολείται με τα παιδιά δεν έχει κατάθλιψη ποτέ. Δεν μπορεί να πάθει κατάθλιψη. Δεν γίνεται να πάθει. Γι' αυτό χαμογελάω. Ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό είναι και από τη φύση σου. Εντάξει. Εντάξει. Είναι για τη φύση σου αυτό. Δεν είναι εντάξει, αλλά δεν βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Δεν το βλέπω ποτέ μισό άδειο. Είσαι αισιόδοξο άνθρωπο. Τι ζωή είσαι. Είμαι δίδυμος με οροσκόπο Λέων. Είσαι τρελή, γι' αυτό είναι. Το περίμενα. Λέω υδροχός θα μου πει κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι υδροχός. Λέω το πάρα περίμενα. Πολύ ωραία. Ναι, κάτι τέτοιο. Εγώ δεν πίστευα στα ζώδια. Καλά κάνεις. Αλλά έτσι για το. Έτσι για να το λέμε. Ναι, έτσι για να έχουμε μια. Μια αναφορά κάπου τέλος πάντων. Εντάξει. Και εγώ βασικά δεν πρέπει να πιστεύω να ασχολούμαι με τα ζώδια. Πάλι θα σου πω ότι ο γιος μου στην τρίτη δημοτικού με επίπληξε γι' αυτό. Κυριακή πρωί, ετοιμάζομαι να πάω στην εκκλησία. Σήκω, Γιώργο, να πάμε εκκλησία. Άσε με μαμά, νιστάζω. Ρε, μαμά μου λέει να σου πω κάτι, μας δουλεύει. Εσύ διαβάζεις τα άστρα τώρα, θα πας εκκλησία. Καλά σου είπε. Η εκκλησία δεν τα πιστεύει. Ξέρεις πώς. Εντάξει. Με έχει διδάξει ο Γιώργος μου πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Ναι, τα παιδιά μας διδάσκουν. Αρκεί να έχουμε και εμείς τα αυτιά μας ανοιχτά και να τα ακούμε και να παίρνουμε από τα παιδιά. Γιατί όντως μας διδάσκουν. Γι' αυτό και εσύ νομίζω ότι όταν πηγαίνετε εκεί με τους συναδέλφους, παίρνετε από τα παιδιά σας. Λένε πράγματα. Πάρα πολλά παίρνουμε. Παίρνουμε μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά, πραγματικά. Και πολλές φορές διαπιστώνω πόσο καλή δουλειά κάνουν οι δάσκαλοι στα σχολεία και εμείς οι γονείς
Δεν το ξέρουμε. Ίσως μας απορροφάει η δουλειά μας. Δεν ασχολούμαστε τόσο μωρέ, πολύ. Και το μεταξύ και κάποιες και για μαμάδες που... Γιατί κάποιες μαμάδες που δεν δουλεύουν πάλι και ασχολούνται πολύ, κοιτάνε με το παιδί τους, δεν το κοιτάνε το, δεν κοιτάνε το έργο του καθηγητή. Κοιτάζουν το μόνο που με τους το... έχει βάλει στο σπίτι να κάνουν, ας πούμε, τις εργασίες. Δεν ξέρουν τι δουλειά. Τις περισσότερες φορές δεν ξέρουν τι δουλειά έχει γίνει στο σχολείο. Μπράβο. Ή ξέρω εγώ, ακόμα μίλησε στο παιδί μου, ξέρω εγώ, και αμέσως. Το έχω βιώσει αυτό όταν ήταν ο γιος μου στο δημοτικό που θέλανε να μαζέψουν υπογραφές, να διώξουν μια δασκάλα. Εμένα αυτή η δασκάλα μου είπε: θεωρώ ότι ο Γιώργος είναι πρικινητικός. Και φωνάξαμε ειδικούς δασκάλους. Τον παρακολουθήσανε τρεις μέρες. Και μετά αυτοί βγάλανε το πόρισμα ότι το θέμα το έχω εγώ και η δασκάλα του. Και ο Γιώργος είναι μια χαρά. Εγώ που δεν είχα πρόγραμμα, γιατί δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ, μου μεγαλώνει η μαμά μου, το παιδί, η αδερφή μου, το παιδί, κατάλαβες τώρα. Mm-hmm. Πιο μικρή τώρα μου. Και η δασκάλα του ότι δεν είχε πρόγραμμα στο... και τις δύο μας βγάλα λάθος, το παιδί βγήκε μια χαρά. Δεν είναι καθόλου υπερκεντικό το παιδί, εσείς είσαστε λάθος μας. Εμείς βγήκαμε. Το έβγαλε δηλαδή, αλλά εγώ ούτε παρεξηγήθηκα με τη γυναίκα. Βέβαια. Ούτε τίποτα. Θεώρησα ότι έσκυψε στο παιδί μου και ήθελε το καλό του. Ενώ κάποιες μαμάδες παρεξηγούνται γι' αυτό. Δηλαδή, μπορεί να πάει να πει στη μαμά ότι ξέρει κάτι το παιδί σου, θέλει σφραγίσματα και να παρεξηγηθεί. Εντάξει τώρα. Όχι, παρεξηγούνται οι γονείς. Δεν θέλουν να τους πείσουν. Γι' αυτό και τα δίνουμε εμείς γραπτός και σε κλειστό φάκελο. Και λείπουμε. Όχι, και για τα προσωπικά δεδομένα. Έτσι, δεν μπορεί. Και κάτι άλλο, και πριν τα προσωπικά δεδομένα, πριν το GDPR δηλαδή. Δεν μπορεί να πάρει αυτό το χαρτί που εγώ, ας πούμε, έγραψα και να το διαβάσει το παιδάκι δίπλα και να κάνει bullying. Γιατί μπορεί να πει, α, εσύ θες σφραγίσματα, έχεις κακή σωματική υγιεινή, αυτό γράφει εδώ. Άρα, κοίτα, έχεις χαλασμένα δόντια. Κατάλαβες. Ναι. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, αυτά πρέπει να είναι κάποια πράγματα που εμείς οφείλουμε να τα διαφυλάσσουμε. Ναι. Έτσι. Τα παιδιά είναι σκληρά. Όντως. Πολύ σκληρά. Δεν έχουν τάκτ. Και πληγώνουν τα ένα τα άλλα, αλλά αμέσως τα βρίσκουν όμως, ξεχνάνε όμως κιόλας. Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή, τα παιδιά μπορεί να είναι σκληρά που λέμε και να τσακωθούν και να σου πούνε, α, μωρέ, κοντή, χοντρή, ξέρω εγώ, αλλά αμέσως το ξεχνάνε κιόλας και δεν παρεξηγούνται. Δεν παρεξηγούνται, έτσι δεν είναι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ νομίζω ότι ξεχνάνε, ρε παιδί μου. Όταν είναι πολύ μικρά, μεγαλώνοντας όμως. Δεν είναι έτσι. Ναι, μεγαλώνοντας, εντάξει, άμα πάρω παράδειγμα την ανιψιά μου που επειδή είναι μελαχρινή, τη φωνάζουν μαύρη, μαύρη, μαύρη και η κοπέλα πάει σε ψυχολόγο τώρα από την 5η δημοτικού, ναι. Τη φωνάζουν γύφτισα μαύρη, γιατί μελαχρινή, όμορφη. Μωρή τη λέω, ξέρεις πόσο όμορφη είσαι και σε ζηλεύουν, γι' αυτό το λένε. Έτσι, όμορφη. Και σε, επειδή ναι, είναι μελαχρινή. Ναι, είδες. Έχει ωραίο μαλλί, σγουρό, μαύρο. Κάποιους άλλους σου λένε πολύ αδύνατος. Κάποιους σου λένε πολύ χοντρούς, κάποιους σου λένε... Μαύρη, άκου τώρα, ναι, είναι μια κούκλα είναι. Mm-hmm. Είδες λοιπόν που έχω δίκιο. Ναι, ναι. Τα παιδιά είναι σκληρά. Έχει πάει σε ψυχολόγο γι' αυτό, ναι. Γιατί δεν ήθελε να πάει σχολείο όμως. Αρνιότανε να πάει σχολείο. Δεν ήθελε να πάει στο σχολείο γιατί σου λέει τι να πάω να κάνω, να με λένε γύφτητα. Μαυράκι. Πόσο άσχημο. Ή και με τα δόντια, αυτό που λέμε, δεν λέμε στραβά δόντια, φορά σιδεράκια. Παλιά, τώρα όλοι φοράνε σιδεράκια, δεν είναι πλέον. Τώρα το έχουν ξεπεράσει τα παιδιά, ε. Ναι, όλοι φοράνε. Δηλαδή είναι περίεργο να μην φορά σιδεράκια πια. Ενώ τώρα στο δημοτικό πρέπει να φοράς, γιατί έτσι κι αλλιώς φτιάχνεις το σώμα, το στο γυμνάσιο πιο πολύ φοράνε. Στο γυμνάσιο τα κορίτσια για να σου δώσουν τα δόντια και αυτά. Mm-hmm. Και δεν έχουν ταμπού τότε. Δηλαδή, εσύ τώρα που το βλέπεις, γιατί εγώ τώρα που έχω να πατήσω σε σχολή 20 χρόνια να. Εδώ φοράνε οι ενήλικες σιδεράκια και δεν έχουν ταμπού. Ξέρεις πως οι ενήλικες φοράνε, πηγαίνουν σε ορθοδοντικό και κάνουν ορθοδοντική θεραπεία. Είτε γιατί είναι στραβά τα δόντια τους, είτε γιατί έχουν κακή σύγκληση και έχουν πόνο κεφάλους, έχουν άλλα προβλήματα. Λες κακή σύγκληση, τι είναι, ή τα δόντια κλείνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι, όταν τα κάνω έτσι, λες. Εσύ έχεις overbite. Έχεις. Τέλος πάντων, να μην σου πω τώρα. Έχεις και overbite και είναι και ανοιχτή λίγο. Δηλαδή κλείνουν και παραπάνω από το κανονικό, αλλά είναι και, έχεις πολύ μεγάλο κενό. Α. Ανάμεσα στα κάτω και τα πάνω. Ναι. Αυτή δεν είναι σωστή σύγκληση. Και γι' αυτό το λόγο ίσως, και έχεις προβλήματα με τις γέφυρες, και γι' αυτό το λόγο ίσως ενδεχομένως, εάν δεν είναι καλά φτιαγμένες οι γέφυρές σου, να έχεις πονοκεφάλους ή μικρανίες. Έχω. Άνοιξε δουλειές τώρα, τι μου λες τώρα.
Εμένα θα με αντιμετωπίσετε σαν ταμέα, θα με βάλετε 3 ώρες να κοιμάμαι, να μου κάνετε ένα τελείο στόμα. Εγώ θέλω να κάνω ένα στόμα σαν τα μανικέ. Άκουσα να δεις. Δεν υπάρχει το τέλειο στόμα. Εμένα προσωπικά μου αρέσει μια μικρή ατέλεια. Να μην είναι όλα τέλεια, να μην φαίνονται ψεύτικα. Καλά, να σου μπράβο, αυτό είναι και κάποιοι που χαμογελάνε και δεν Παναγία έχει σημασία μου ψεύτικη, αν θα είναι το τέλειο χαμόγελο. Ή αυτό που είναι πολύ άσπρα. Παπαπα, ναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν είναι ωραίο. Όχι. Αν όμως θέλεις να φτιάξεις ένα ωραίο χαμόγελο, σαν το χαμόγελο του Hollywood που λέω κι εγώ, ναι. Μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι και ο οδοντίατρός μπορεί να σε κατευθύνει. Δεν γελάσω, ποδόσφαιρο. Σιγά μην τρέπεσαι. Εντάξει, έχεις κάποια μικρά αισθητικά προβλήματα τα οποία δεν είναι δύσκολο να φτιαχτούν. Ακούτε, κύριε Αναστάση, πρέπει να το πάω. Έτοιμη σε έχω κάνει τώρα, έτοιμη εκεί είσαι. Άσε με, και είμαι και καλός, ξέρω ότι δεν είμαι καλά οικονομικά. Και του λέω γιατί εγώ τώρα ήταν να με τρίτη. Κάνουμε από εδώ ολοθήκη όλο αυτό, θα φύγει αυτή. Να κάνουμε όλο αυτό και μου έχει ετοιμάσει εδώ το πεδίο. Τα έχει φτιάξει. Για να βάλουμε όλο εδώ γέφυρα. Τι έχουμε πάρει τα μέτρα, ξέρω εγώ, ήταν να πάνω που βάλει την προσωρινή από τα Χριστούγεννα. Δεν είναι τα Χριστούγεννα. Εδώ με το δώρο. Δεν πήγα, το έφαγα. Και από τα Χριστούγεννα που έχω πει, ήταν να πάω να το κάνω, μέχρι τώρα δεν έχω πάει. Δεν θα μπαίνει γιατί η γέφυρα. Εγώ. Δεν θα μπαίνει η γέφυρα. Η δοκιμαστική, Γιατί ντρέπομαι. Του λέω δεν μπορεί, του λέω να μην έχω να σου ξέρει να σου δώσω αυτά. Αυτό μου λέει, έλα βρε να στα κάνω και μου τα είναι τόσο καλό. Είδε που σου λέω λοιπόν ότι κι εμεί οδοντίατροι είμαστε άνθρωποι, έχουμε τέτοια προβλήματα με εσά. Πολύ καλό. Και σα καταλαβαίνουμε. Όντως είναι καλό παιδί. Εσύ πρέπει να είσαι καλό παιδί σε αυτά. Πρέπει να βοηθάμε τον κόσμο. Ναι. Τώρα αν τρέπομαι εγώ και δεν πατάω το πόδι μου. Κακός. Άλλες εξετάσεις κάνεις. Τι εννοείς. Γενικώς κάνεις εξετάσεις. Ναι, πάω και κάνω. Τώρα τα 3 τελευταία χρόνια έχω πάθει αεροστοφοβία και έχω ξεσκονιστεί από όλα. Μπράβο. Τα. Όλα τα έχω κάνει. Μαστογραφίες. Όλα. Μπράβο. Για τις μαστογραφίες θα σου έλεγα. Γιατί έχουμε κάνει και ένα έτσι, πολύ μεγάλο άνοιγμα μαζί με την Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Συγγνώμη, τον Περιφερειάρχη τον κύριο Γιώργο Πατούλη, αλλά αυτός που έχει αναλάβει είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα, ο κύριος Γιώργος Δημόπουλος. Έχει φτιάξει λοιπόν ένα πρόγραμμα όπου συνεργάστηκαμε μαζί ως Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς και δώσαμε δωρεάν μαστογραφίες σε όλες τις γυναίκες οδοντιάτρους, αλλά και τις συζύγους των ανδρών οδοντίατρων και έχουν κάνει δωρεάν μαστογραφίες. Ωραία. Αργότερα το πήγαμε και λίγο παραπέρα. Είχα μία συζήτηση με μία φίλη μου, την κυρία, να διαβάσω τι είναι, έτσι, δεν θυμάμαι, την κυρία Αγγελική Πιτσόλη, η οποία είναι στον Όμιλο UNESCO, που είναι πρόεδρος ο κύριος Μαρονίτης, Όμιλο UNESCO Πυρών και Νήσων. Εκεί είναι πρόεδρος ο κύριος Μαρονίτης, αλλά η Αγγελική είναι διευθύντρια ισότητας των φύλων του ομίλου και International Action Art. Κάναμε λοιπόν μια ωραία συζήτηση και μου λέει μήπως μπορούμε να το κάνουμε και για τις άπορες οι οποίες μένουν στον όμιλο. Και το κάναμε λοιπόν και για τις άπορες δωρεάν μαστογραφία και για όλο το προσωπικό που δουλεύει στον όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων και για όλα τα μέλη με την επίδειξη της ταυτότητάς τους. Επομένως, βλέπεις, το προχωρήσαμε και λίγο παραπάνω. Καλό αυτό. Και όσο μπορούμε θα το προχωρήσουμε. Καλό είναι αυτό. Καλό για τη γυναίκα. Μπράβο. Και είναι οι τελευταίες μέρες του μήνα Μάρτη, έτσι. Ναι. Όπου ο μήνας Μάρτης είναι ο μήνας αφιερωμένος της γυναίκας. Και για αυτό το λόγο, επειδή θέλουμε όλες οι γυναίκες να προσέξουν τον εαυτό τους και πέραν του χαμόγελου και των ωραίων δοντιών, θέλουμε να είναι υγιείς. Θέλω να προσφέρω σε όλες τις ακροάτριες και τις κυρίες που θα μας ζουν διαδικτυακά δωρεάν μαστογραφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσω να αναρτήσετε τα τηλέφωνα που μπορούν να πάρουν και να δηλώσουν και κάθε Τετάρτη θα μπορούν να πηγαίνουν στον Νίκος Κούρκουλος, είναι κέντρο ημερήσιας νοσηλείας και να διερευνηθούν. Εκεί υπεύθυνος είναι ο κύριος Βλαχάκος που έχει αναλάβει το πρόγραμμα, ο οποίος όχι απλά κάνει τη μαστογραφία, εάν βρεθεί και κάτι, τότε έχουμε και περαιτέρω διερεύνηση. Μπορεί να κάνει πέριχο, μπορεί να κάνει παρακέντηση και να στείλει την ασθενή με διάγνωση τον Άγιο Σάββα πάλι δωρεάν.
Είναι ολοκληρωμένη δηλαδή. Ωραία, αυτό αν είναι στεβάρτο μου, θα το βάλω και εγώ στο τοίχο και όποια κυρία ενδιαφέρεται. Βεβαίως. Από τις... Με μεγάλη αγάπη. Ναι, ναι. Γιατί ναι, πρέπει ναι. Οι γυναίκες, κυρίως μετά τα 40, μία φορά το χρόνο να κάνουμε μαστογραφία. Όταν έχεις και ιστορία από γονείς και αυτά και αυτά, πρέπει όντως να το κάνεις. Εντάξει, εμένα επειδή η μανούλα μου είχε, κάνω κάθε χρόνο. Καλά κάνεις. Γιατί φοβάμαι, ναι. Μακάρι και οι άντρες να είχαν μία παρόμοια εξέταση. Εντάξει, για τον προστάτη έχουν οι άντρες που πρέπει μετά τα 40 να κάνουν κάθε 5 χρόνια. Ναι. Και μετά τα 55 θα πρέπει να γίνει κάθε 2 χρόνια. Ακριβώς. Έχουν και αυτή τα δεν είναι όμως το ίδιο με το test pap. Το test pap μπορεί να διευρυνήσει περισσότερα πράγματα και να δείξει και την προδιάθεση. Ναι. Είμαστε πιο ευνοημένες. Καλά, είμαστε ευνοημένες με τον Παπα-Νικολάου. Ήταν, μας έκανε αυτός μεγάλη που βγάλε το test pap. Ναι. Και να πω και κάτι άλλο, ότι συγκεκριμένα ο καρκίνος του μαστού, εάν διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, είναι 100% ιάσιμος. Ναι. Αντίθετα με άλλους καρκίνους, πως είναι στο στόμα, στο στοματοφάρικα, στη γλώσσα, μπορεί να έχουν και 80% θνησιμότητα. Περίμενε, γιατί εγώ αυτά έπαθα όταν έβλεπα γάτα αποστήματα. Του έλεγα, όχ, έχω, του λέω αυτό. Έχω. Καλό είναι όταν, να γίνεται... όταν πήγα στον οδοντέτρο με αυτές τις φοβίες. Καλό είναι να γίνεται μια σωστή στοματολογική εξέταση, να εξετάζουμε όχι απλά τα δόντια, αν έχουν τεριδόνα ή αν έχει σουλίτιδα, να εξετάζουμε τους λεμβαδένες, να εξετάζουμε το έδαφος του στόματος, τη γλώσσα, τις παριές, παντού. Ναι, έτσι πρέπει. Α, το ξέρω, γιατί το έχω δει ότι πρέπει να τα κοιτάμε αυτά. Εγώ το πιστεύω το στόμα είναι πολύ... Δυστυχώς έχει μεγάλη θνησιμότητα. Ναι, ναι. Και βέβαια να μην καπνίζουμε. Εντάξει, το ελάττω εγώ. 30 Μαΐου έχουμε την παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, έτσι. Ναι, ελπίζω να έχουμε προλάβει να βγάλουμε το καινούργιο μας βιβλίο. Ναι. Θα μοιραστεί δωρεάν, έτσι, αυτό. Εγώ ξέρω και εσύ σαν χόμπι, αλλά θέλω να το κάνουμε την πρώτη Τετάρτη του Μαΐου να το παρουσιάσουμε. Εντάξει. Το λέμε από τώρα, το κλείνω ραντεβού γιατί έχει γράψει ένα ωραίο βιβλίο, αλλά αυτή την καλλιτεχνική της δραστηριότητα θέλω να την αφήσω ένα κομμάτι ξεχωριστό για αρχές Μαΐου, που νομίζω ότι τότε θα ξέρεις και ακριβώς τι θα γίνει για τις 30 Μαΐου, τι θα έχετε ετοιμάσει και έτσι θα μας πεις και για το τι έχετε. Πέρυσι κάναμε μια πολύ ωραία εσπερίδα για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, που είχαμε εκλεκτούς ομιλητές, καθηγητές πανεπιστημίων, Ολυμπιονίκη, είχαμε την Ολυμπιονίκη, είχαμε καθηγητή πανεπιστημίου τον Νίκο τον Κωστόπουλο, που είναι στα ΤΕΦΑ, είναι στη Γυμναστική Ακαδημία. Είχαμε την Ολυμπιονίκη πάλι στη Βούλα της Ζιγούρη για να μας μιλήσει. Είχαμε καθηγητής από την ΑΣΠΕΤΕ και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που ήρθε και μας μίλησε κοινωνιολόγος. Είχαμε με ένα οδοντίατρο, είχαμε ηθοποιό, είχαμε τραγουδίστρια, είχαμε δηλαδή πάρα πολλές ειδικότητες διαφορετικές για να δείξουμε πόσο το κάπνισμα βλάπτει πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν το έχουμε σκεφτεί. Έτσι θα είναι και αυτό το βιβλίο, θα έχει διαφορετικές ειδικότητες, όχι μόνο την ιατρική, τώρα θα έχουμε και ογκολόγο, θα έχουμε διάφορους μες στο βιβλίο, μέχρι και πλαστικό χειρουργό παρακαλώ. Α, ωραίο για να αυτό. Δείτε πόσο βλάπτει το δέρμα μας. Σε κακιά δάτη τα δόντια. Βεβαίως. Μα έλα να σου πω, εάν εγώ δεν έχω όλα μου τα δόντια, παραμορφώνομαι και εδώ. Βέβαια. Εγώ θυμάμαι μικρή όταν είχα εδώ το θέμα, ήθελα να φτιάξω εδώ γιατί ήμουν και πιο αδύνατη, βέβαια, έτσι. Ήθελα να γεμίσει εδώ. Κατάλαβες. Πολλοί πάνε και φτιάχνουν τα μανικέν, δεν κάνουν ειδικά εδώ για να φτιάξουν εδώ τις γωνίες, το γνώθο εδώ. Φυσικά. Φυσικά κάνουν. Όπως και παλιότερα, επειδή δεν για ήταν να τόσο γωνίες. Παλιότερα δεν ήταν τόσο εξελιγμένη η πλαστική. Και έβγαζαν τον τελευταίο γονφείο, δηλαδή τον τελευταίο τραπεζίτη, να καταλάβει ο κόσμος, για να κάνουν εδώ γωνία. Μέσα το μαγουλάκι. Έκαναν και τέτοιες βλακίες. Παλιότερα. Βέβαια. Και αν έχεις παρατηρήσει, οι γιαγιάδες που δεν έχουν δόντια, είδες πόσο αλλάζει. Αλλάζει πρώτα απ' όλα, άμα δεν έχεις δόντια, τα χείλια σου πάνε προς τα μέσα. Μπράβο. Έτσι. Αλλάζει ο τρόπος που μιλάς. Βέβαια. Αλλάζει η ομιλία, δεν αρθρώνει σωστά. Μπράβο. Αλλάζει
Δεν μπορείς να μασήσεις σωστά τις τροφές. Καλά, το να μασήσεις δεν το γράφω, γιατί εμένα η γιαγιά μου η Ολυμπία πέθανε χωρίς δόντια, 80 φεύγα και μας δάγκωνε και μας έκοβε κομμάτι με τα ούλα. Ο πατέρας μου δεν το ίδιο, έτρωγε κρέας με τα ούλα. Τα ούλα σκληραίνουνε. Να το φανταστώ πώς το έκανα. Κι όμως τα ούλα μας σκληραίνουνε. Έχω ένα φίλο που άμα τον δεις εξωτερικά είναι πανέμορφος. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, δεν μπορεί να βάλει ούτε μασέλα με τα δόντια, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και τον χαλάει το στόμα ρε παιδί μου, και ενώ έχει βάλει θήκες, έχει βάλει, τα πετάει ο οργανισμός του. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και τα πετάει, είναι και νευρικός λέει και δεν. Και τώρα βάζει μασέλα, είναι μικρό σε ηλικία. Και τη μασέλα πάλι τα παίζουν τα νεύρα του ρε που τη βάζει. Είναι πολύ δύσκολη όλη και οδοντοστοιχεία, πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω και πολλές φορές τα πετάει και μου λέει καλύτερα να είμαι με τα ούλα μου. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι δύσκολο να μην έχεις δόντια. Εγώ να σου πω κάτι, όταν μου λείπε αυτό εδώ μπροστά, που όταν μου φύγε, θυμάμαι εκείνες τις μέρες μέχρι να πάω στον οδοντίατρο να το φτιάξει, ψεύδιζα, έκανα, έρανα, μου κακοφαίνω. Δεν γέλαγα καθόλου, έλεγα ευτυχώς που υπάρχουν οι μάσκες. Ήταν ό,τι πρέπει. Αφού έλεγα τώρα εντάξει φοράω μάσκα. Νομίζω είχα και εκπομπή πέρυσι και μου είπε. Φόρσα τη μάσκα, δεν την είχα βγάλει. Στην εκπομπή. Ναι, γιατί ήμασταν με καλεσμένους τότε, ήταν που ήμασταν στην καραντίνα και ότι είχαμε ανοίξει. Και πρέπει να φοράμε μάσκα και εδώ πέρα δηλαδή. Και έλεγα αυτό. Άμα δεν είχα το δόντι θα την έβγαζε. Αλλά λέω εντάξει, θα βάλει φόρατη τώρα μια να καλύψω ήταν το δόντι. Θέλω να σου πω ότι ντρέπεσαι ρε παιδί μου, ειδικά για τη γυναίκα. Για όλους, για όλους. Α, και για τον άντρα όμως. Το χαμόγελο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πρώτα απ' όλα για μας, για τη δική μας αισθητική, γιατί βλέπουμε τον εαυτό μας όμορφο. Για την αυτοπεποίθησή μας. Βέβαια. Το να πάρεις μια δουλειά. Μπορείς να πας και να σε δει αυτός που σου παίρνει τη συνέντευξη και να μην έχεις ωραίο χαμόγελο. Η ωραία δόντια είναι αποτρεπτικό, όσο και καλός να είσαι, όσο και να μην θέλει, είναι αποτρεπτικό. Έχεις άλλη αυτοπεποίθηση όταν έχεις ωραίο χαμόγελο. Και επίσης, να πω και το άλλο, ότι φυσικά έλκεις το έτερο φύλλο. Όταν έχεις ωραίο χαμόγελο, έλκεις το έτερο φύλλο. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα ποτέ να βρω ένα σύντροφο ο οποίος δεν γελάει. Δεν έχει ωραία δόντια. Και δεν έχει ωραία δόντια, γιατί εγώ έτσι τους κοιτάζω και μου λένε, μα δεν είμαι άλογο χριστιανή μου να με κοιτάς τα δόντια. Θα σου πω κάτι. Εγώ για τον εαυτό μου, όταν είδα τις πλάκες από τον γιατρό και όταν άνοιξα το στόμα μου και είδα πόσο δηλαδή, με συχάθηκα. Λέω Παναγία. Έλα, δηλαδή, δεν είναι έτσι, εντάξει. Πώς να φιλήσεις έναν άνθρωπο με τέτοιο στόμα, πώς απ' έξω εμφάνισε και από μέσα, λέω, πώς. Δηλαδή, έχασα πολύ από μέσα μου και αυτοπεποίθησε ένα 50%. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα. Είδες που σου λέω λοιπόν. Ναι. Ότι αποκτάς αυτοπεποίθηση. Και έλκεις τους άλλους πολύ. Δηλαδή πραγματικά ένα όμορφο, δεν μιλάω τέλειο, όμορφο χαμόγελο και ζεστό, πραγματικά σου ανοίγει πόρτες. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Είτε αυτές είναι δουλειά, είτε είναι της καρδιάς οι πόρτες. Είναι ένα καλό κλειδί. Το καλύτερο πασπαρτού. Καλό κλειδί, ναι. Σωστό. Τι ωραία. Φέτος λοιπόν, πες μου. Το μότο μας ήταν το εξής. Το σλόγγαν, το λόγο. Νιώσε περήφανος για το στόμα σου. Άρα μετά από όλη αυτή την πολύ μεγάλη κουβέντα που είχαμε, ελπίζω να κατάλαβε όλος ο κόσμος ότι πραγματικά πρέπει να φροντίζουμε το στόμα μας για να έχουμε και υγιές σώμα και αυτοπεποίθηση και είναι ευκαιρία να νιώσουμε περήφανοι για το στόμα μας. Ναι, να προσέχουμε τα δόντια μας και αν το προσέχουμε το στόμα μας από μικρή, δεν θα ξοδέψουμε και λεφτά αύριο μεθαύριο στους οδοντιάτρους, έτσι δεν είναι. Αν έχουμε μια καλύτερη. Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Μπράβο, η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Αυτό. Αυτό που το λένε όλοι οι γιατροί και εμείς δεν τους ακούμε. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε όλες τις εξετάσεις πάντα. Βέβαια. Και βέβαια αυτό που κάνει ο Σύλλογος των Οδοντιάτρων να κάνουν το δώρο για τη μαστογραφία στις γυναίκες είναι πάρα πολύ καλό. Και το βιβλίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί δείχνει με πόσα άλλα πράγματα. Να το πω. Από τα δόντια πόσα άλλα πράγματα επηρεάζονται ιατρικά. Βέβαια. Πάρα πολλά.
και μας ανοίγει το μυαλό και γνωρίζουμε περισσότερα κι εμείς. Mm-hmm. Έτσι. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε. Είσαι πάρα πολύ γλυκιά, πολύ θετικός άνθρωπος και φωτεινός. Και βέβαια θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το παιδί. Ευχαριστώ. Που θα ξέρεις τότε και πότε θα γίνει με την ημερίδα του καπνίσματος. Νομίζω ότι θα το ξέρεις αρχές Μαΐου. Θα ήθελα να την επαναλάβουμε, γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά λόγω του lockdown την κάναμε διαδικτυακά. Απλά είχαν έρθει στο ιατρείο μου, έγινε στο ιατρείο μου, δηλαδή είχαν έρθει κάμερες και τα λοιπά. Ωραίο, ναι. Και το δείξαμε διαδικτυακά. Φέτος, αισιοδοξώ, να την κάνουμε διαζώσεις. Να έχουμε πολύ κόσμο, ωραία, να μάθει, ναι, να ενημερωθεί. Και το πιο σημαντικό, ας τρομάξει και λίγο να κόψει το κάπνισμα. Όχι, γιατί να το κόψω με το κάπνισμα. Τώρα βέβαια, άκουγα ένα στο ράδιο και λέει, αν κόψουμε... μάλιστα το ακούγα στην Πυριακή Εκκλησία και λέει, αν κόψουμε εμείς το κάπνισμα, πόσοι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι? Γιατί πρέπει να μείνουν άνεργοι? Πόσοι άνθρωποι που δουλεύουν στα καπνά και που κάνουν παραγωγές καπνών και ζουν από αυτό θα μείνουν άνεργοι? Άρα μήπως λέει η πολιτεία πρέπει να ξεκινήσει από εκεί, γιατί εγώ δουλεύω και παράγω αυτό. Mm-hmm. Από αυτό ζω, ζω τον καπνό. Mm-hmm. Και εσύ θες τώρα να στα κάνεις στους ανθρώπους να σταματήσουν να καπνίζουν. Εγώ πώς θα ζήσω όταν πεθάνω? Άρα πρέπει από εκεί να ξεκινήσει η πολιτεία, αν θέλει την υγεία. Δηλαδή, μια κυβέρνηση θα πρέπει από εκεί να ξεκινήσει. Από την εισαγωγή του καπνού, από την παραγωγή του καπνού, αν κάνει η ίδια σαν χώρα. Πώς θα μπορέσει να επιδοτήσει αυτούς τους ανθρώπους και να τους δώσει άλλες εναλλακτικές, ώστε να σου, δηλαδή, από τη ρίζα. Έχεις δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Δεν θα σταματήσουν όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη να καπνίζουν. Απλά ο καθένας για τον εαυτό του πρέπει να προσπαθήσει. Ναι, αλλά να μην σαν κυβέρνηση πω, πάω και πιάσω τους αγρότες μου, όπως τώρα επειδή ήθελα να κάνω ζάχαρη εισαγωγή, έκλεισα τα... Γιατί για κάτι τέτοια το κάνουμε. Για την υγεία των... όπως κλείσαμε τα εργοστάσια της ζάχαρης, γιατί θέλουμε να εισάγουμε ζάχαρη απ' έξω, ενώ είχαμε δικιά μας ζάχαρη. Mm-hmm. Ωραία, θα μου πεις και τα καπνά τα κλείσαμε, γιατί παίρνουμε πετρέλαιο. Αλλά θα μπορούσαμε να δώσουμε άλλες εναλλακτικές στον Παπαστράτο, στη κυβέρνηση, να βγάλει άλλα πράγματα. Συμφωνώ σε αυτό. Ώστε να μην παράγει τόσο τσιγάρο, κατάλαβες. Και να μην υπάρχει, ώστε να το βρει το παιδί, εγώ, εσύ και να το καπνίσουμε. Πάντα θα το βρίσκουν. Ο καθένας πρέπει να κάνει κάτι για τον εαυτό του. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα από την πολιτεία. Είναι εύκολο να λες, δεν κάνει η πολιτεία αυτό για μένα, δεν κάνει η πολιτεία αυτό για μένα, δεν κάνει η πολιτεία το άλλο. Πρέπει να κάνεις εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου. Για τη δική σου υγεία, για τη δική σου ζωή. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά θέλω να σου πω ότι πρέπει, αν είναι όντως να καταπολεμήσει κάτι, πρέπει να το καταπολεμάς από τη ρίζα του. Από το... εντάξει, εγώ ελάττωσα το τσιγάρο. Κάπνιζα ένα πακέτο και για τώρα μένα κάνω ένα τσιγάρο. Πρέπει να το καταπολεμάς, μαθαίνοντας στα παιδιά από μικρά πόσο κακό κάνει, δίνοντας τους κίνητρα. Κοίτα, να έχουν... δεν είναι απαραίτητο ότι δεν είναι μαγιά, ότι αυτή δεν σε είναι κάνει μαγιά, ξεχωριστό. Γιατί τα παιδιά εκεί την πατάνε. Ότι αν και πάλι θα φέρω παράδειγμα το γιο. Δεν καπνίζει. Mm-hmm. Και από μικρός δεν το άρεσε το. Και το θεωρούσε ότι είναι κάτι, δηλαδή όταν του λέγανε έτσι στο σχολείο, στο γυμνάσιο που το έφαγε αυτό το bullying, ξέρω εγώ, άρε φίλε, ξέρω εγώ, δεν καπνίζει κανείς. Ρε παιδιά, γιατί να βάλω φαρμάκι δε μέσα, με δίνει ανώφελο, αφού θα βήξω, θα κάνω, θα ράνω, γιατί... Πολύ σωστά και ήθελα να σου πω ότι πρέπει να δείξουμε το δρόμο και του πολλά παιδιά σαν του Γιώργου. Σωστής διατροφής, τα παιδιά. Τα παιδιά νομίζω τώρα είναι πιο έξυπνα, πολλά παιδιά δεν καπνίζουν. Βέβαια. Πολλά παιδιά, ή επειδή έχουν την ενημέρωση, πολλά παιδιά δεν καπνίζουν. Εγώ νομίζω και ο γιος σου δεν καπνίζει. Δηλαδή, τώρα μια απόθυση σε τώρα αυτό. Δυστυχώς καπνίζουν περισσότερα κορίτσια. Παλιά καπνίζαν περισσότερα αγόρια. Ναι. Τώρα καπνίζουν περισσότερα τα κορίτσια. Τα κορίτσια είμαστε πιο καπνιστρίες. Και σε μικρή ηλικία δυστυχώς. Και μου τα στρίβουν τα τσιγάρα, λες και είναι άντρες. Ναι. Αυτό με εκνευρίζει πιο πολύ. Αν μη τι άλλο, πάρ' την πίπα να μου το παίξεις βουγιουκλάκι να έχεις τη λικότητα. Πρέπει να έχω πιάσει κοριτσάκια να βλέπεις το άλλο μπιμπελό. Μπιμπελό, κούκλα. Και να μου στρίβει. Εδώ έτσι χάνεις τη θηλυκότητα σου. Α,
τσιγάρο και το τσιγάρο. Εμείς μικρές που θέλαμε να το παίξουμε μαντάμ στο σου, θέλαμε το τσιγάρο έτσι. Είδες. Εγώ δεν κάνω ποτέ. Εγώ ήθελα να έχω κόκκινο. Μακρύ. Εντάξει. Μαντάμ στο σου. Α, δεν μπορώ να πω. Το σαν μικρή ήθελες. Ναι. Άλλο που δεν έχω τώρα ούτε νύχια. Ούτε κόκκινο κραγιόν, ούτε νύχια, ούτε τσιγάρο δεν έχω τέλει. Καλά, τα νύχια και το κόκκινο κραγιόν μπορείς. Στα μικρή χαρά μου ήταν. Να βάλω κόκκινο κραγιόν. Το κόκκινο κραγιόν δείχνει και τα δόντια πιο λευκά. Ναι, το ξέρω. Οπότε μπορείς να βάζεις. Το ξέρω, έχεις δίκιο. Το σάπιο μήλο και αυτά το κάνουν πιο, τα χτυπάνε πιο ωραία. Κυρίως πορτοκαλί να μην φοράτε, γιατί, γιατί το πορτοκαλί δείχνει άσχημα. Ναι. Εγώ τώρα τι φοράω, κάτι πορτοκαλί φοράω, Εγώ το βλέπω κάτι προς το μο, λίγο, ροζ μο. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι, εντάξει. Είσαι ωραία. Λοιπόν, ότι είναι ωραία, ωραία. Εν τω μεταξύ, θέλω εδώ και πολύ ώρα να τη ρωτήσω για το σετάκι που φοράει, γιατί είναι δερμάτινο και το πουκάμισο και το... Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Όταν μπήκες μέσα ήθελα να σου το πω και στο λέω και τώρα. Είπα θα είμαι leather woman σήμερα. Είσαι έτσι πετσινικόμενα, ναι. Το πω έτσι. Ωραίο αυτό, μ' άρεσε. Όχι, είσαι πολύ θετικός άνθρωπος και νομίζω θα κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Εφόσον κάνεις και ωραίες εκδηλώσεις τέτοιες, θα σε φέρω και σε επαφή με ένα site έτσι που κάνει προώθηση. Και εμείς να κάνουμε πολλά πράγματα και ό,τι χρειαστείς από εμάς εδώ από την εκπομπή μπορούμε να συμμετέχουμε. Ό,τι χρειαστείς. Γιατί κάνετε κάτι εθελοντικά και εμένα μου αρέσει αυτό. Πάντα εθελοντικά. Να το τονίζουμε αυτό, γιατί ο κόσμος καμιά φορά νομίζει ότι πληρωνόμαστε. Βάζουμε και από την τσέπη μας, αλλά δεν πειράζει. Έτσι. Πάντα για τα παιδιά όμως. Ειδικά από εκεί που ξεκινάτε είναι καλή η ρίζα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Λιβία μου. Καλό απόγευμα, αγαπημένοι μου φίλοι, καλό απόγευμα. Την επόμενη Τετάρτη. Την επόμενη Τετάρτη έχω την καλεσμένη, την Κατερίνα τη Μιλινοπούλου, που θα μας παρουσιάσει το παραμύθι της, Κάτια Μιλινοπούλου Δελή. Είναι το όνομά της, λέω και το Δελή, γιατί είναι μια παλιά ηθοποιός από τις μαυρόασπρες ταινίες, που τώρα... Αλλά μου είπε, δεν θα πεις ότι είμαι ηθοποιός. Είναι πάρα πολύ γλυκιά και εκείνη. Και τα λέμε στο επανειδή. Μαζί, ραντεβουδάκι, την πρώτη Τετάρτη του Μάη, για να παρουσιάσουμε το βιβλίο. Είναι παραμύθι. Είναι ένα παιδικό βιβλίο. Είναι παιδικό βιβλίο. Ναι. Να σου πω κάτι, τώρα έτσι που το σκεφτόμουν, επειδή εγώ σαν βρε φωνηπιώκο όμως είχα γράψει ένα παραμεθάκι για τον Κόβι. Μπορεί, υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά παραμύθια και τα δόντια, έχω δει πάρα πολλά. Πώς και δεν σου ήρθε έτσι να γράψεις και να... Γιατί υπάρχουν πολλά γι' αυτό, Όχι, όχι. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα πάρω και κάνα δύο καλές συναδέλφους και θα γράψουμε κάτι, γιατί βλέπω πολλά τα οποία, βλέπουμε πολλά τα οποία δεν είναι κατάλληλα. Μπαίνουν ούτε σε σχολεία, ούτε είναι άκρως ιατρικά και διδακτικά. Οπότε ίσως να καθίσουμε και να γράψουμε ένα ωραίο σωστό βιβλίο για τα δόντια, τη σωματική υγεία και να μπει δωρεάν στα σχολεία. Ναι. Σωστό αυτό. Και να το κάνετε όπως τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν πάρει παιδιά όπως ο Όθωνας, ο Πικάκης, ο Μουσικός. Κάθισε και έγραψε που δεν υπάρχει βιβλίο μάθησης τύρας. Πολύ ενδιαφέρον. Έχει κάτσει και έχει γράψει και το έχει γράψει έτσι να είναι πρώτη προκατακτική, κατάλαβες, σαν τάξεις. Και έχει βγάλει τον πρώτο τόμο, μετά είναι... κάποιοι άλλοι έχουν κάνει έτσι παραμύθια που να μπορούν να γνωρίζουν τα παιδιά την αρχαιότητα. Ναι, είναι πολύ ωραία, τα έχω διαβάσει αυτά. Είναι ωραίες δουλειές αυτές. Είναι ωραίο άνθρωποι έτσι και εσάς, επαγγελματίες, που είναι η ειδικότητά σας, γιατροί, γιατί εσείς τα ξέρετε από μέσα. Ακριβώς. Έχουν κάνει κάποιες απόπειρες συγγραφείς, αλλά δεν είναι ούτε γιατροί, ούτε και δεν παιδαγωγή, τα ξέρουν. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν κάποια παραμύθια, αλλά είναι με γενική αυτή, δεν είναι. Ενώ εσείς ξέρετε να πείτε πέντε πράγματα παραπάνω και να τα εστιάσετε. Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Δεν τα βέβαια ολοκληρώθηκαν εδώ πέρα. Στην Ολυμπία. Εννοείται. Σε ευχαριστώ. Κοίτα που δεν λέω να κλείσω, μα είναι τόσο φωτεινό το χαμογελό της. Τόσο έτσι λαμπερό.
Έβαλε και κίτρινα που σήμερα φορά. Μαρία με τα κίτρινα. Και να αγαπάς καλύτερα τον άντρα ή τον γείτονα. Λοιπόν, όχι, κάθε Τετάρτη φοράμε κίτρινα. Αλήθεια. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν δεν είχαν μαύρο καθόλου. Το μαύρο ήταν πέθος. Μαύρο, τίποτα. Είναι το τίποτα, το μηδέν. Τις Κυριακές φορούσαν άσπρα που έχουν όλα τα χρώματα μέσα το άσπρο. Το άσπρο περιέχει όλα τα χρώματα. Δευτέρα ασημή. Τρίτη κόκκινο. Τετάρτη του ήλιου, κίτρινα, χρυσά, ξέρω εγώ και τέτοια. Πέμπτη το θαλασσί. Παρασκευή το πράσινο. Σάββατο το μπλε σκούρο του δικαστή. Εγώ από το 15, εγώ φόραγα πάρα πολλά μαύρα ρούχα. Δεν είχα χρώμα καθόλου στη ζωή μου. Μόνο σε πένθος. Εγώ δεν είχα χρώμα καθόλου. Και το 15 πάω σε ένα σεμινάριο, ιατρικό ήμουνε. Και μας είπε αυτή η κυρία αυτό και μου κάτσε και από τότε έβαλα χρώμα. Και στην αρχή ξεκίνησα με τα κοκαλάκια γιατί φορούσα πάντα μαύρα. Μετά με τα φουλάρια. Και τώρα έχω βάλει, δηλαδή έχω βάλει το χρώμα στη ζωή μου. Εγώ μόνο χρώμα φοράω. Μαύρο μόνο σε πένθος. Και όποιος με έχει δει που φοράω μαύρο, γιατί δυστυχώς κάποιος δικός μου έχει φύγει, μου λέει, φορώ καθόλου. Δεν σου φάει. Δεν με έχουν συνηθίσει. Ναι, σε κάποιους άνθρωπους δεν... Και εγώ τώρα δεν μπορώ να βάλω τελείως μαύρα, δεν ξέρω. Θέλω να έχω χρώμα. Νομίζω ότι αν δεν βάλω το χρώμα κάτι θα... Καλά κάνεις, βάλε χρώμα στη ζωή σου. Ευχαριστώ, Φωτεινή Μαρία, με τα κίτρινα. Κοίταξα να λέμε το Μάη. Ευχαριστώ πολύ όλους. Yes.